gentlemen. Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί ξυπνάμε με Γιώργο και Ελίνα. Ο καλύτερος τρόπος να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά σου. Γιώργο, Ελίνα, σας αγαπώ. Το πρωί πάω τα παιδιά στο σχολείο και ο Γιώργος μου λέει για σεξ, αν είναι δυνατόν. Είσαι σεξουαλικός λαός τώρα. Δηλαδή να κάνεις σεξ με έναν Ιάπωνα. Τι να σου λέει. Όχι, πολλά. Χριστός, ονονός. Τι είναι, καλέ. Μαρία. Μαρία, αγχώνομαι, μην μου τα κάνεις αυτά. Κάποιος να χτυπήσει τη Μαρία. Καλέ, την πλάτη της, καλέ. Το 109, στην πυροσβεστική. Δεν το περίμενα, τι θα πω τώρα. Τα δώρα. Έχεις κερδίσει το διαμάτι της ο Cafe Morning Show. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μουσική. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άντε ήρθε και η Πέμπτη, λίγο κρύα είναι σήμερα το πρωινό της Πέμπτης. Εντάξει, καλά είναι, ωραία είναι. Σε σύγκριση με χθες. Σε σύγκριση με χθες είναι νομίζω το ίδιο πράγμα. Άντε λίγο καλύτερα σήμερα, δεν είναι? Όχι, σήμερα είναι πιο πολύ κρύο. Επειδή νίστασε μάλλον χθες περισσότερο. Αυτόματα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε, τι ωραία μέρα ξεκινάει σήμερα Πέμπτη, κοντά στο Σαββατοκύριακο. Οπότε πέρασαν οι τρεις πρώτες μέρες της εβδομάδας, δεν τις πολύ κατάλαβα. Πέρασες υπέροχα γι' αυτό, ε. Είναι γιατί έχω το παιδάκι μου άρρωστο. Τώρα εντάξει δεν είναι, καλύτερα είναι το παιδί. Αλλά. Ξενύχθησες στο προσκεφάλι του. Εχθές συνεχίζω και κοιμάμαι μαζί του για να τον ελέγχω. Αλλά χθες δεν ξέρω τι έκανε μόνος του τη νύχτα, γιατί εγώ δεν. Δεν την πάρεψες. Λέω αγόρι μου, αν τυχόν ξυπνήσει, εδώ είναι το νεράκι σου, εδώ είναι. Αν δεν σκούνταμε τώρα, άμα δεις ότι ξυπνάω, σκούντα πιο πολύ. Δίπλα είναι η μάνα. Ρίχνε κλωτσιές. Αλλά εντάξει, πολλά παιδάκια ταλαιπωρούνται. Ξυπνάς δύσκολα. Από τότε που κάνα παιδιά, ξύπναγα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν άκουγα ούτε βόμβα. Θυμάμαι η μαμά μου δηλαδή πάντα έβαζε το χέρι της κάτω από τη μύτη μου να δει αν αναπνέω. Και δεν είμαι καλά. Από όταν έγινα μάνα όμως, πετάγομαι ρε παιδί μου. Αλλά μόνο όταν μιλάνε τα παιδιά. Όταν μιλάνε. Αυτό ακούς. Ναι, ναι, ναι. Όταν μιλάνε άλλοι δεν ακούω. Δεν υπάρχουν στο χώρο. Και ο Αντώνης με ξυπνάει γλυκά, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα κανένα. Γλυκά. Ναι, γλυκά, όμορφα. Δηλαδή. Ρε παιδί μου να σε ξυπνήσει, ωραία, να σε χαϊδέψει, να. Όχι πρωί-πρωί. Έλα ρε Λίνα, έλα, πες μας λίγο. Εγώ θέλω να με ξυπνάνε γλυκά. Πάλι με νεύρα σηκώνομαι, αλλά μετά με ηρεμεί, ρε παιδί μου. Τι σου λέει, ξύπνα αγάπη μου, ξύπνα καλή μου. Φιλάει, με κάνει αγάπη μου. Ναι, έχουμε τέτοια. Αυτά είναι το Σαββατοκύριακο ή και καθημερινή? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δηλαδή σήμερα το πρωί σε ξύπνησε έτσι? Εσύ με δεν με ξύπνησε, εγώ ξυπνάω μόνη μου τέτοια ώρα. Όλοι κοιμούνται στο σπίτι. Άρα Σαββατοκύριακο, αυτό εννοώ. Ναι, ρε παιδί μου, εχθές ας πούμε που ξύπνησε μαζί με μένα ήταν πιο. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, γιατί εσύ κοιμήθηκες με το παιδί. Γιατί να ξεκινήσει τη μέρα του με γκρίνια. Τι κάνετε σήμερα, πώς είσαστε, πώς είναι η Πέμπτη σας, 7 Φεβρουαρίου, βρισκόμαστε μία ακριβώς εβδομάδα πριν από τον Άγιο Βαλεντίνο. Τον φάγαμε και το Φλεβάρι, όταν πήρε ο Άγιος Βαλεντίνος, μετά τελειώνει ο Φλεβάρις. Αυτόν περιμένουμε πώς και πώς. Τον Άγιο Βαλεντίνο το Φλεβάρι και την Τσιγκνοπέμπτη. 28 Φεβρουαρίου την Τσιγκνοπέμπτη, 10 Μαρτίου καθαρά Δευτέρα, 28 Απριλίου Πάσχα. Άντε, παιδιά, καλό καλοκαίρι. Άντε, παιδιά, βγάλετε κοντομάνικα. Πού θα πάμε για μπάνιο. Σε στρώστε σπίτια. 697-800-1048. Τα μηνύματά σα στο Viber και τι καλημέρε σα. Και βέβαια, αν θέλετε να ξυπνήσουμε τα δικά σα αγαπημένα πρόσωπα μέσα από το Show Cafe Morning Show, 22-210-62-700. Καλημέρα στην φίλη τη Βιβί που μα λέει: Οι Άγγλοι λένε το πρωί Good morning. Ναι. Good morning, λέει ο ένας Άγγλος στον άλλον. Ναι, ναι. Οι Γάλλοι λένε μεταξύ τους bonjour, bonjour. Ναι. Λοιπόν, οι Έλληνες μεταξύ τους λέει καλημέρα. Δεν μας παρατάζετε πρωί-πρωί. Έλατε. Γιατί μας έχει βγει το όνομα, δεν έχω καταλάβει. Ναι, ρε παιδί μου. Έτσι. Είμαστε εμείς έτσι μονόχνοτοι πρωί-πρωί. Όχι μόνο, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Άμα δεις έναν Έλληνα σου πει αυτό, δεν σημαίνει δεν έχει διάθεση. Όχι, πηγαίνει μόνο τη. Είμαστε ξινοί δηλαδή, αλλά καλά παιδιά μου, ρε. Ναι, μωρέ, κατά είμαστε εμείς οι Γάλλοι καλύτεροι από εμά. Πού προμάνε κιόλας. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ενώ εμείς, άσε μας μεγάλο πρωί-πρωί. Δεν το λες άσε μας, δεν συμπάζεις μια άλλη λέξη. Τι, ναι. Ξεκινάει από γάμα, ναι. Καλημέρα στον Κώστα από τα Χανιά. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στον Νίκο. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα στο Γιάννη από Κόρινθο. Πολλά φιλιά στο Στράτο. Επίσης, στο Κατερινάκη, στο Χρήστο και στο Κωνσταντίνο από τη Ρόδο. Σήμερα γιορτάζει ο Παρθένιος, ο Παρθένης, η Παρθενία, η Παρθενόπη. Ο Αγνός, ο Καθαρός, ο Άσπυλος. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Ναι. Παρθένος, Παρθενία. Θυμάσαι σε ποιο σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση είχαμε Παρθένα? Δεν θυμάμαι. Είχαμε μια. Ποιο επίση
Δημήθου την έπαιζε. Εξαιρετικό. Ναι, την Παρθένα που ήταν. Πόντια. Που ήταν πόντια. Πόντια τα Κύπρια, δεν θυμάμαι. Πόντια. Εξαιρετικό ρόλο. Δεν το θυμάμαι, όχι. Δηλαδή έβλεπα αυτό το σύριαλ μόνο γι' αυτό. Αυτό τώρα το όνομα, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Όταν έρθει η ώρα που δεν θα είσαι πια. Ναι. Το αλλάζει. Ναι. Εξ Παρθένα, χάρηκα. Πρώην Παρθένα. Πρώην Παρθένος. Ο Λουκάς, η Λουκία, η Λουκίτσα, χρόνια πολλά στα παιδιά που γιορτάζουν σήμερα. Κάποιοι. Ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι 7 Φεβρουαρίου. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τον κόσμο μοιάζει με τον τρόπο που ο αέρας και το νερό σχηματίζουν όμορφα σχήματα και απίστευτους ήχους. Έτσι αντιμετωπίζεις τη ζωή γενικότερα. Ναι. Γι' αυτό και όλοι σας παρεξηγούν. Γιατί είσαστε λίγο. Αέρινοι. Όχι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Έχεις δει ανθρώπους που τους λες κάτι και δεν. Αντιδρούνε. Είναι σαν να μην πατάνε στη γη. Είναι στον κόσμο. Έτσι είναι και μια φίλη μου. Καλημέρα στο Μαράκι. Ναι, είναι η φίλη μου, είναι έτσι. Την οποία δεν την παρεξηγούμε. Την αγαπάμε πολύ γιατί μας βγάζει από το. Είναι θετική. Ναι, ρε παιδί μου, ότι ό,τι και να συμβαίνει στον κόσμο. Δηλαδή, τις λες εσύ. Δεν έχω λεφτά να πληρώσω. Και σου λέει. Εδώ. Έχεις δει τι γίνεται στον κόσμο. Μια χαρά είμαστε. Παιδάκια δεν έχουν ένα φαν. Έχεις δει τι γίνεται. Ποιο εσύ δεν έχεις να πληρώσεις. Ξέρεις, μου λέει κάτι τέτοια. Λοιπόν, σαν σύντροφοι είστε γεμάτοι ιδέες και ο ιδανικός για εσάς είναι ο ανοιχτόμυαλος. Ναι. Δεν χρειάζεσαι πολλούς για να είσαι ευτυχισμένος. Εσύ που είσαι γενέθλια σήμερα, έναν θες και μια χαρά είσαι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Charles Dickens, ο Άστον Κούτσερ, ναι, της Demi Moore πρώην. Yes. Και τώρα είναι με την Μίλα Κούνης. Ξέρω εγώ. Α, άφηνε την Κούτσι και πήγε στην Κούνης. Δηλαδή η Κούτσερ, ήτανε με τη Μουρ. Α, ήταν με τη Μουρ. Ναι, ήταν χρόνια. Εξαιτίας του Κούτσερ χώρισε η Μουρ με τον Bruce Willis. Ναι, ήταν πολύ μικρότερός της ο Άστον Κούτσερ. Ωραίο παλικάρι, ωραίο αγόρι. Ναι, πολύ. Ναι. Και έχει κάνει και κάτι φωτογραφία. Τέλος πάντων. Δημήτρης Παπα-Νικολάου. Δημήτρης Παπα-Νικολάου, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Λοιπόν, και σήμερα είναι Εθνική Μέρα Μακαρόνια με Βούτυρο και Τυρί. Κλασική, μια απλή μακαρονάδα, ρε παιδί μου. Την πετά στο βούτυρο εκεί να τσιγαριστεί μια χαρά και μπόλικη παρμεζάνα από πάνω. Αυτό είναι σήμερα. Ή μιτζίθρα, ξέρω εγώ τι θέλει. Την γιορτάζουν έξω αυτοί. Ναι. Εμείς εδώ έχουμε την καμένη τη μακαρονάδα. Και στον Άγιο. Δεν την έχω πετύχει ποτέ. Ποτέ, παιδιά. Έχω προσπαθήσει να τη φτιάξω 850 φορές. Και το λάδι σε φάση που θα καούμε ζωντανή. Με το που ρίχνω τη μιτζίθρα μέσα δεν μου κάθεται. Πρώτα το μακαρόνι. Το μακαρόνι το έχω βράσει. Έχει βάλει το λάδι και τα λοιπά και καίνε και σιγοκαίνε και πετά τα μακαρόνια με το που τσουρίσουν τα μακαρόνια, αρχίζει και πετά το τυρί. Ναι. Εσύ πετά πρώτα το τυρί. Το έχω κάνει και με τις δύο βέρζιες. Δεν σου πετυχαίνει. Δεν μου μαυρίζει το τυρί. Πρέπει να σου μαυρίσει κατσαρόλα. Αλλιώς δεν βγαίνει. Το έχω κάνει και αλλιώς. Έχω βράσει λάδι στο μπρίκι. Και αρχίζω και το ρίχνω πάνω στο μακαρόνια να κάνει το τσουτσουτσουτσου. Αλλά η δική μας η μακαρονάδα με την καμένη τη μυζήθρα. Μα και στις ταβέρνες, αν το δεις, ότι υπάρχει λίγο μαυρίλα μέσα. Υπάρχει, ναι. Υπάρχουν 800 θερμίδες πυρουνιά. Τόσο κάνει. Λοιπόν, Εθνική Μέρα, στείλε μια κάρτα σε φίλους ή πελάτες που έχεις χάσει. Δηλαδή, κάποιον φίλο που δεν έχεις μιλήσει σήμερα. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Στείλ του μια καρτούλα σήμερα. Έλατε, έχουμε να στείλουμε κάρτες. Κάρτα πριν 40 χρόνια. Στείλ του ένα email. Ναι. Στείλ του ναι. ένα messenger. Τι κάρτα θα μου έστελνε σε μένα, Γιώργο. Πες ότι με είχες χάσει. Πιστωτική μόνο. Η μόνη που έχει αξία. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιώργο που λέει στο Μέγκα. Το εμείς και εμείς ήταν η Παρθένα. Ναι, μπράβο. Λέγαμε νωρίτερα. Πολύ χρόνια πολλά στις Παρθένες σήμερα και στους Παρθένες. Χρόνια πολλά. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο που μας στέλνει φωτογραφίες από Σκύρο. Σκύρο, παιδιά, άμα δείτε τώρα τι φωτογραφίες, ναι, γίνεται χαμός. Έριξε, λέει, πολύ χαλάζει. Χιόνι δηλαδή είναι αυτό το πράγμα που βλέπω εδώ. Και πάρα πολύ κρύο. Πολύ κρύο αέρα. Βλέπω και τη θάλασσα που είναι μαύρη. Ερχόταν για δρομολόγιο ο Γιώργος. Ω, πακέτο έχουν φάει. Το χαλάζει έτσι, ρε παιδί μου. Είναι. Χοντρή βροχή, παγάκια. Παγάκια, ναι. Φοβερό. Παιδιά, να σας πω ότι λένε και μου λέει τώρα Κιναντίν ότι θα έχει πολύ ωραίο καιρό τις αποκριές. Ναι. Έτσι λένε. Εγώ όμως διάβαζα τώρα που κοίταγα λίγο το διαδίκτυο. Έχουμε στο Σικάγο μείον 20 και στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, συν 40. Οι δύο άκρες της γης είναι στα άκρα επίσης. Φοβερό. Φυσιολογικό. Σήμερα, παιδιά, εμείς θα είμαστε με 10 βαθμούς Κελσίου και βροχή. Ναι. Έτσι θα μας πάει και η σημερινή ημέρα μέχρι το βράδυ.
Τσουρ. Και χθες το όριξε. Όπως ήταν η χθεσινή μέρα, έτσι θα κυλήσει και η σημερινή. Από αύριο αρχίζουν ζυγούλια και εξασθενούν τα φαινόμενα, αλλά η θερμοκρασία παραμένει στους 10 βαθμούς Κελσίου. Και θα έχουμε λίγο βροχή το πρωί και θα αρχίσει να εξασθενεί. Από το Σάββατο εξασθενούν λίγο τα φαινόμενα, ησυχάζουμε για λίγο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει ένα βαθμό τίποτα στους 11 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα μας κυλήσει και η Κυριακή με 12 βαθμούς Κελσίου. Έχω την αίσθηση ότι πέρσι το Μάρτι είχε κρύο. Δεν θυμάμαι. Έχω αυτή την αίσθηση, δεν είμαι σίγουρη. Έχουν υπάρξει μάρτιδες που είχαν πάρα πολύ κρύο και έτσι μπορεί να γίνει και σε εμάς φέτος. Μάρτης, Γδάρτης και Παλουκοκάφτης. Παλουκοκάφτης, ναι, είναι το γνωστό. Λοιπόν, σαν σήμερα διαβάζω διάφορα πράγματα έχουν συμβεί. Όπως για παράδειγμα, σαν σήμερα το 1828, ο έμπορος και εθνικός ευεργέτης Ιωάννης Δομπόλης, ή αλλιώς Δομπόλης, είναι και τα δύο έχουν γραφτεί, διορίζεται από τον Ιωάννη Καποδίστρια ταμεία της Ελλάδας και θα παραμείνει στη θέση αυτή έως το 1929 για ένα χρόνο, 829, συγγνώμη, χωρίς μισθό κατ' επιθυμία του. Άντε. Δηλαδή δεν πληρωνότανε. Ήξερε, ταμεία ήταν. Εθνικός ευεργέτης. Όταν έφυγε από τη ζωή, όλη του την περιουσία την άφησε στο ελληνικό δημόσιο. Όπως πάρα πολλοί άλλοι. Έτσι. Το 1800 όμως. Το 1828, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Το 1800... Και έφυγε το 1849. Τώρα λέει, μπαίνει στο δημόσιο ταμείο, ας πούμε, να κρατάς το ταμείο του κράτους. Ναι, του κράτους. Φεύγεις μετά από ένα χρόνο και παίρνεις μαζί το ταμείο του κράτους. Γιατί θα το αφήσεις. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1935 εφευρίσκεται και το κλασικό παιχνίδι επιτραπέζιο Μονόπολη. Α, σαν σήμερα. Σαν σήμερα ξεκίνησε να βγαίνει στο εμπόριο. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικό. Έπεσα μικρή Μονόπολη με φίλους, έτσι, οικογενειακά, φίλους οικογενειακούς. Ποτέ δεν ήμουν τόσο έξυπνη στο να σκέφτομαι για το μέλλον. Ήθελα ό,τι αγοράσω εκείνη την ώρα. Μα έτσι κάνεις τη Μονόπολη. Τον πρώτο γύρο ότι μπορείς να αγοράσεις. Ναι, υπήρχε όμως παίκτης, φίλος, ο οποίος ήταν αυτός που μας νικούσε πάντα, γιατί πάντα σκεφτόταν μακροπρόθεσμα. Εντάξει, ήθελες να πετύχεις τη μάμα της Μοβ. Ναι, τη Μοβ, πριν ξαναμπεί στην αφετερία. Ναι, 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 ναι. Ωραίο παιχνίδι, Μονόπολη. Ωραίο παιχνίδι. Και τα λεφτά της Μονόπολης, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τα είχαμε, λέει. Εκεί ήταν ο ταμείας. Το 1940, σαν σήμερα, κάνει πρεμιέρα η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων του Walt Disney, Πινόκιο. Α, σαν σήμερα. Ναι, 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 σαν σήμερα. Και συμμετείχε και στη δεύτερη ταινία, από ό,τι θυμάμαι καλά, στη δεύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων του Πινόκιο και η Κόκκινη Σκουφίτσα. Αλήθεια. Ναι. Πάντως ο Disney και γενικά τώρα όλες οι ταινίες animation και τέτοιου τύπου, έτσι, παιδικές, φτάνουν στο σημείο να ανταγωνίζονται μεγάλες ταινίες. Ναι. Δηλαδή ταινίες όπως ο Νέμο, ας πούμε. Θεωρώ ότι θα μείνει στην ιστορία όπως ο Τιτανικός. Τα Cars. Τα Cars, ναι, 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 ναι. Και θυμάμαι τη σκηνή με το Πινόκιο και την Κοκκινοσκουφίτσα στο δάσος. Δεν το ξέρω. Ήταν, ρε παιδί μου, δεν ήταν κλασικό παραμύθι απλά. Ήταν η δεύτερη ταινία που γυρίσαν το Πινόκιο. Δεν την έχω δει. Που βρέθηκε ο Πινόκιο κατά λάθος σε ένα δάσος μαζί με την Αλεπού. Θυμάσαι την Αλεπού που έπαιζε στην ταινία με την πρώτη. Ναι. Μπράβο. Και βρέθηκαν με την Κοκκινοσκουφίτσα. Και τι κάνανε, παρέα. Και του έλεγε η Κοκκινοσκουφίτσα το Πινόκιο. Πες μου ψέματα, πες μου ψέματα, πες μου ψέματα. Για να βρούμε όμως και την φίλη την Κατερίνα, γιατί η Μαρία δεν το σηκώνει. Για τα δικά σας wake up call, βεβαίως. 697-800-104. Αυτό στέλνετε μηνύματα στο Viber 22-210-62-800. Σας περιμένουμε με χαρά, με κέφι, με διάθεση και αισιοδοξία. Και ζωντάνια. Και ζωντάνια. Και ζωντάνια, ρε. Καλημέρα, Φώτη. Πολλά φιλιά στην ομορφότερη παρέα του πρωινού μας. Έλα, βρε Κατερινάκη, σηκώσε το. Δεν βρίσκαμε τη Μαρία, το είχε κλειστό πρωί-πρωί. Καλημέρα στην Κοβό, καλημέρα στη φίλη, δεν ξέρω τώρα το όνομα, η Όλγα, συγγνώμη, καλημέρα Όλγα. Μια υπέροχη μέρα για όλους και γεμάτη και δημιουργική. Μάλιστα. Φιλά και πολλά, Γιώργο και Ελίνα. Καλημέρα στον φίλο του Γιάννη, δυστυχώς το Κατερινάκι, Γιάννη μου, δεν το σηκώνει παρόλα αυτά. Καλημέρα στη Λευκοθέα, θέλω αφιέρωση και το συνεργάτη μου λέει που μας τρελαίνει κάθε μέρα, βάλε ό,τι τραγούδι θέλεις. Ό,τι τραγούδι θέλω. Σε τρελαίνει όμορφα ή σε τρελαίνει άσχημα, δηλαδή ανάλογα πώς σε τρελαίνει. Σε τρελαίνει με μπινελίκι ή σε τρελαίνει με χαμόγελο. Ναι, γιατί υπάρχει... το τραγούδι, ναι, είναι διαφορά αυτό. Λοιπόν, 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber του SOCAFM. Και βέβαια, αν θέλετε να ξυπνήσετε το αγαπημένο σας πρόσωπο, μας στέλνετε μηνυματάκι, μας παίρνετε τηλέφωνο κατευθείαν στο 22-210-62-700. Σε λίγο. Τα ζώδια της ημέρας, παιδιά, γιατί είναι χαμός σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι προπαρασκευή. Περιμένουμε λίγο την Ελίνα, παιδιά, γιατί ετοιμάζει τα ζώδια της ημέρας. Να δούμε τι θέλουν να πούνε, γιατί είναι και συστηματικά, είναι και χρήματα. Ελίνα, εσύ τώρα που ακούσα πώς θα έρθεις. Μόνη της μιλάει. Λοιπόν, καλημέρα στην φίλη την Ιωάννα που λέει καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλημέρα στον Γιάννη, θα κάνουμε μια προσπάθεια σε λίγο, Γιάννη μου. Καλημέρα στη Λευκοθέα, στην Εύη. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι στο Viber μαζί μας. 697-800-1048. Μας στέλνει τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας καλημέρες για να δούμε τι θα γίνει με τα άστρα και τα ζώδια. Τι έγινε. Τι έγινε, ρε παιδί μου, με τα ζώδια. Έχω βγάλει να σας πω σήμερα τα ζώδια για τα λεφτά, για οικονομικά. Γιατί είναι αρχές του μήνα. Ναι, αλλά πού είναι. Αυτό είναι το θέμα, ότι έχει γίνει λάθος με τα mail, που καταλάβω.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει τώρα εδώ. Είναι κρίμα όμως, γιατί τα ζώδια τα είχα προσέξει ιδιαίτερο σήμερα. Ωραία, πρόσεξε τα και αύριο. Και μου μπερδεύτηκα. Ναι, σήμερα είναι συγκεκριμένος ο λόγος που πρέπει να πούμε για τα λεφτά. Γιατί σήμερα είναι. Τι είναι? Υπάρχει περίπτωση οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες και οι ηχθείες. Να αισθανθούν ότι παίρνουν πολλά λεφτά και παρόλα αυτά να απογοητευτούν στο τέλος. Καταλαβες. Οπότε... Επειδή έχει το ζώδιο σου μέσα, πρέπει να λησάξουμε τώρα να ψάχνουμε τα ζώδια πρωί-πρωί. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα εκπομπή. Λοιπόν, απίστευτο βεληνικού να σχολιάσουμε. Σας έχω πει ότι τα σχήματα όλα είναι σωστά. Δηλαδή, το τρίγωνο είναι. Ζωδιακά είναι πολύ ωραίο. Το εξάγωνο είναι πολύ ωραίο. Το τετράγωνο ποτέ. Σήμερα έχουμε τετράγωνο λοιπόν. Σελήνη με Δία. Καλό, μάλιστα. Δεν είναι καλό, παιδιά. Θα πέσουμε σε πρόσωπα και καταστάσεις που εκεί που θα είμαστε υπεραισιόδοξοι θα την πατήσουμε ακριβώς γιατί θα είμαστε υπεραισιόδοξοι. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις αυτό. Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, παιδιά. 22-2-10-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μας γιατί είναι τα άστρα και τα ζώδια που μας φέρουν εμπόδια αφού έχουμε τετράγωνο σήμερα. Ναι. Ταιριάζει και το τραγούδι αυτό. Δώστε προσοχή, κάποιο ζώδιο θα επιδηθεί και σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, οικονομικές προβλέψεις σήμερα και ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα και με τις αγορές, ξεκινάμε με τους παρθένους. Οι δύσκολες καταστάσεις που θα έρθουν στην εργασία δεν θα σε πτωήσουν γιατί θα είσαι σε εγρήγορση. Ναι. Οικονομικά κάποιοι θα σου βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό, ιδίως για χρέη και κρεμότητες. Το νούμερο 5. Ωραία, καλά θα πέρασε ο παρθένος. Με συγχωρείς, τα ζώδια θα μας φτιάξουν τη διάθεση, καταλαβαίνω σήμερα. Εγώ θα μιλήσω για λεφτά. Κατάλαβα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας, παιδιά δεν μπορεί να τα έχουμε όλοι, να έχουμε όλοι λεφτά. Εγώ ας πούμε δεν μπορώ να είμαι από τα ζώδια που έχω λεφτά γιατί ποτέ δεν θα έχω λεφτά. Οι τοξότες ποτέ δεν θα έχουν λεφτά, να το ξέρεις αυτό. Δεν θα δεις ποτέ εκατομμυριούχο τοξότη. Εγώ ξέρω τοξοτίνα η οποία είναι το χέρι καβούρια. Πολύ, πολύ καβούρι. Είμαστε σπάταλο ζώδιο. Σε ποιο? Οι τοξότες πάρα πολύ. Συγγνώμη, εγώ ξέρω πολύ λίγους τοξότες, δεν ξέρω και πολλούς. Ναι. Αλλά μία συγκεκριμένη τοξοτίνα που ξέρω, ναι, είναι σπάταλη με τα λεφτά του άντρα της. Α. Στα δικά της. Μπορεί να μην έχει, Γιώργο. Έχει. Α, στα έχει, δικά της είναι δοκαβούρια. Ναι. Μην τολμήσεις και τη ζητήσεις 5 ευρώ. Σαν τον Αντώνη που μου λέει χθες, Λινάκη λέει, χαλάς πολλά λεφτά τώρα τελευταία, έχω την αίσθηση. Λέω τώρα το κατάλαβες, αγάπη μου, ότι χαλά πολλά λεφτά για τα παιδάκια μας. Για το. Ξέρεις που έχει πάει το σούπερ μάρκετ. Οι δικαιολογίες. Εσύ που έχει πάει ΔΕΗ. Μου λέει τη ΔΕΗ, εγώ την πληρώνω, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, αλλά και προσκέδες μας έλεγε σούπερ μάρκετ πάει και ο άντρας σου. Ναι, για τα για λίγα. Για λίγα. τα μεγάλα, τα βαριά, τα περιστατικά τα αναλαμβάνω εγώ. Λοιπόν, Σκορπιός, επαγγελματικά αλλά και οικονομικά θα χρειαστεί να πάρεις κάποιες πρωτοβουλίες για νέες συμφωνίες, συνεργασίες, Γιώργο, ακούω. Υπογραφές και έγγραφα. Σήμερα θα πέσει πράγμα, ε. Θα πέσει συνεργασία σήμερα. Τη συνεργασία στο. Κάγκελο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον καρκίνο. Καρκίνος, στη δουλειά απολαμβάνεις επένους και θαυμασμό και είσαι σίγουρα από τα άτομα που σε έχουν στα όπα-όπα. Στα οικονομικά. Σταμάτα να ξοδεύεις επιπόλαια και αλόγιστα. Μάλιστα. Πάμε στον υδροχό. Στον τομέα της δουλειάς σε βοηθάει η αυξημένη δημιουργικότητά σου, αλλά σε βάζει σε μπελάδες η αφηρημάδα σου. Οικονομικά έχεις την ευκαιρία να οργανωθείς και θα κάνεις σχέδια τα οποία θα υλοποιηθούν άμεσα. Έχετε το νου σας, υδροχάκια. Μάλιστα. Τοξότες. Συγγνώμη, ηχθείες. Δεν μας λες και νούμερα καθόλου. Σήμερα δεν ανέχεις επαγγελματική. Σας λέω για τα λεφτά και θες τα νούμερα. Δεν τα κάνεις τα νούμερα. Θα τα παίξω τζόκερ. Λοιπόν, σήμερα δεν ανέχεις επαγγελματική και οικονομική καταπίεση. Προσοχή. Αν πας υπερβολικά κόντρα στα πρέπει, θα υπάρξουν απώλειες που δεν υπολογίζεις. Το 16. Μα δεν μου λες για λεφτά. Ένας θα πάει καλά. Ο καρκίνος, από ό,τι μας είπες, νομίζω. Ναι. Θα πάει καλά. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε στην καταστροφή. Λιοντάρια. Οικονομικά έχεις επιλέξει σήμερα να βάλεις ένα προστατευτικό τοίχο και καλά κάνεις τα έξοδά σου γιατί πιέστηκες από τις υποχρεώσεις. Εργασιακά στέφεσαι από επιτυχία today. Ναι, γιατί θα είσαι σφιχτό σήμερα, δεν θα δώσει φράγκο. Κρυός. Στην εργασία πρέπει να αποδείξει ότι όντω δουλεύει σκληρά και συνεχώ, αφού σήμερα αφισβητείται αυτό από κάποιου. Οικονομικά, μόνο θετικά για σένα. Μάλιστα. Ταύρο. Στην εργασία έρχεται κάτι πολύ καινούριο και πραγματικά σε ενθουσιάζει. Αυτό όμω ο ενθουσιασμό σου κάνει κακό στα οικονομικά σου. Σταμάτα να ξοδεύει και μην πληρώνει τίποτα σήμερα, φίλε Ταύρε. 7 του μήνα, μην πληρώσει. Ζυγός. Επαγγελματικά θα δεις και τις δύο όψεις του νομίσματος, από τη μία άτομα που σε στηρίζουν έντιμα και από την άλλη άτομα που σκάβουν το λάκκο σου. Οπα. Οικονομικά θα υπάρξει και αύξηση εσόδων. Α. Εντάξει, γιατί. Κάψε εσύ, δεν πειράζει, ας βγάλω όλα λεφτά. Τοξότης. Στην καριέρα σήμερα, βάλε στόχους. Έπρεπε να ακούσουμε αυτό. Οικονομικά είσαι διευθυμένος να κάνεις θυσίες για χάρη των άλλων. Ναι, καλά. Και αυτό θα σου στοιχήσει. Τι θα σου στοιχήσει, 10 ευρώ. Κάνω θυσίες σήμερα για χάρη των άλλων. Θα δανείσω μάλλον λεφτά. Σε ποιον? Εσύ δεν μου έχει ζητήσει δανεικά. Όχι, εσύ μου ζήτησε προχθές. Α, θα μου τα δώσεις πίσω. Όχι, μου είπα στον άντρα μου ότι ο Γιώργος μου ζήτησε δανεικά. Τι να κάνω εγώ, πρέπει να τον στηρίξω. Εγώ ρε θα την πληρώσω πάλι. Τι που θες να πάρεις. Εγώ και τι θες να πάρεις. Κάποιες υπερβολικές και ίσως αναρχικές ιδέες και συμπεριφορές που επιδεικνύεις τώρα θα φέρουν προβλήματα και σε εργασία αλλά και στον οικονομικό τομέα. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση τουλάχιστον πόσα δανεικά ζήτησα, να ξέρω. Μην με ρωτήσει και δεν ξέρω. 185.
Έβαλα και το τάλιρο για να είμαι πιστική. 185. 22-210-62-300 και επικοινωνήστε μαζί μας. Κάποιο ζώδιο επιδίθηκε και σήμερα. Άκου 185 και 190 αγάπη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, καλά, μια χαρά εσύ. Πώς σε λένε? Εύη. Καλώς την Εύη. Λοιπόν, Εύη μου, τι ζώδιο επιδίθηκε η Ελίνα? Δεν είμαι σίγουρη, όχι ότι φταίει η Ελίνα. Όχι, εγώ δεν άκουσα καλά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δίδυμο. Μπράβο, κορίτσι μου. Μια χαρά άκουσε. Πανέμορφο και γλυκό. Μια χαρά άκουσε. Τι ζώδιο είσαι εσύ, Εύη? Ταύρος. Ταύρος. Για τους Ταύρους θα θυμάσαι λίγο τι έλεγε. Θα τα πάτε καλά οικονομικά? Μίλαγα λίγο με την κόρη μου και δεν φοράει. Συγχωρείς, Εύη μου, βεβαίως. Άμα το παιδί πρέπει να πει κάτι στη μανούλα, τι θα κάνει η μανούλα? Κάθε κουκού τα ζώδια, μα είναι δυνατόν? Μπορεί να της πει μισό λεπτό, αγάπη. Όχι, δεν γίνεται. Αυτό το παιδί έχει προτεραιότητα. Το παιδί τι ζώδιο είναι? Ιχθύς. Έπρεπε να περιμένουμε να φτάσουμε στον ιχθύ. Λοιπόν, Εύη μου, μείνε στη γραμμή σου, με τα δωράκια σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δίδυμη, στην εργασία επανέρχονται κάποιες παλιές υποχρεώσεις που πρέπει να διευθετήσεις άμεσα. Οικονομικά δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις. Μια χαρά τα πάτε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Ραχνιασμένη πολύ όμως. Κάτι έκανε χθε το βράδυ. Πολύ, πολύ. Αυτό ότι δεν έκανε. Κάτσε να εξηγήσει λίγο στο φίλο τον Νίκο από Θεσσαλονίκη που λέει καλημέρα, παιδιά. Εγώ δηλαδή που είμαι δίδυμος με οροσκόπο Παρθένο, την έκατσα τη βάρκα, έτσι. Όχι, Νίκο, εντάξει. Κοίταξε, όχι, όχι, όχι. Απλά σήμερα είμαι ρέγουλα. Δηλαδή, άμα σου ζητήσουν ιδανικά, δεν δίνεις. Άμα δεις ένα ωραίο μπουφανάκι, δεν το παίρνεις. Άμα έχεις να πληρώσεις δάνειο, δεν το πληρώνεις. Αυτό, κατάλαβες. Δεν βγάζεις λεφτά από την τσέπη σου σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος κανένας. Με τίποτα. Με τίποτα έχει κανένας λόγος. Καλημέρα στη Δημητρούλα. Καλημέρα στο Σάκη. Πολλά φιλιά στον Άγγελο. Φάρμα Ανδρούτσου, 5 χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Θέλω να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, στη Φάρμα Ανδρούτσου θα έχει την τιμητική της η χορτόπιτα. Θα γίνει χαμός από πολλά είδη χορτόπιτας. Ναι, πολλά είδη. Ό,τι χόρτο υπάρχει και γενικά αυτή τη στιγμή είναι της εποχής, θα μπουν μέσα σε πίτες, μέσα στη σαΐτα που σας λέμε καθημερινά με ομελέτα. Θα υπάρξει και ομελέτα, μάλλον σαΐτα με ομελέτα και χόρτα μέσα. Υπάρχει πάρα πολύ ωραία έμπνευση και γενικά διάφορων ειδών χορτόπιτες θα φτιαχτούν και το διήμερο Σάββατο Κυριακή στη Φάρμα Ανδρούτσου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα μου, τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά, Κάθριν. Σε καλούμε βέβαια από το Σοκαφέ Μόρνινγκ στον αέρα μαζί μας. Δεν το πιστεύω ότι μου συμβαίνει εμένα αυτό. Γιατί? Δεν ξέρω. Το περίμενες πώς και πώς ή έλεγες εμένα πότε θα μου κάνουν, εμένα πότε Όχι, θα με πάρουν? Έλεγα εμένα αποκλείεται να μου το κάνουν αυτό. Α, είδες. Όταν εύχεσαι κάτι, να ξέρεις ότι θα γίνει το αντίθετο. Και όμως ήρθε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ήρθε και η δική σου ώρα, λοιπόν, Κατερίνα μου, και άκου τι ωραίο τραγούδι σου αφιερώνουνε. Εγώ θέλω να σε έχω σε αυτή τη ζωή και από τον εαυτό μου πιο πάνω. Τον Αργυρό θέλω να ακούσουμε. Να μπορεί να δει ανά πάσα στιγμή. Σε ενοχλεί που τραγουδάω. Μας καλάει το τραγούδι. Που σ' αγαπώ και μ' αγαπάς. Τι να το κάνω? Τι να το κάνουμε, για πες μας, βρε Κατερίνα μου. Ωραία, έχω κλείσει σαν γυναίκα τώρα. Ολοκλήρωσες? Ναι, ναι. Ναι, 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 δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Θέλω να πεθάνω, θέλω να λιποθυμίσω, τρέμω. Εδώ Χαλκίδα είσαι? Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι έχεις να κάνεις? Την ερωτική εξομολόγησή σου στον φίλο τον Γιάννη. Ο Γιάννης δηλαδή τώρα της είπε ότι τι είναι, εγώ θέλω να σε έχω και τα πάντα, όλα, όλα, τη πάντα, ζωή όλα. Μου πιο πάνω, όλα, τα είπε όλα. Νομίζω ότι σε έβαλε πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι τέτοιο τραγούδι που σου αφιέρωσε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σου τα έχει πει όλα με ένα τραγούδι. Ναι, μωρέ, αυτό είναι ο καλύτερο. Είναι ο καλύτερο. Και εσύ τι έχεις να πεις στον φίλο μου? Ποιο τραγούδι το αφιερώνεις εσύ? Εγώ το έχω αφιερώσει αυτό. Α, ναι. Εσύ το έχεις αφιερώσει και στο κλέψε. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε έμπνευση ο Γιάννης. Είναι, όχι, όχι, είναι και, είναι και εποχή. Δηλαδή είναι και το hit της εποχή. Είναι στο 40. Έχω πάθει σοκ. Έχεις πάθει σοκ. Είσαι και στο σοκ. Ναι. Λοιπόν, μια χαρά ταιριάζει. Κλείσε τα μάτια. Σκέψου την εικόνα του Γιάννη μπροστά σου. Ωραία. Και μίλα του. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί να σε βοηθήσω εγώ? Περίμενε, θέλεις. Ο Γιώργος. Το έχει ο Γιώργος. Περίμενε. Λοιπόν, να σε βοηθήσω. Ναι, ναι. Πες, λοιπόν, Γιώργο, με κάνω εγώ την Κατερίνα. Ναι, ναι. Γιάννη. Είσαι η ζωή μου όλη. Ναι, ναι. Εννοείται. Με συγκίνησες. Μου φτιάξες την ημέρα μου, την έκανες υπέροχη και θα σε περιμένω το βράδυ. Μένετε, ας πούμε. Μένετε το μαζί το μαζί? Όχι, όχι, όχι. Όχι, ωραία. Θα πάμε σε ένα ξενοδοχείο το βράδυ. Ναι, ναι, συνέχισε. Άκου τι ωραία που τα λέει ο Γιώργος. Αλλά πρώτα θα με πας για φαγητό σε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο. Ναι, γιατί τρώω πολύ. Και εγώ μετά θα σου ανταποδώσω την αφιέρωσή σου. Με ένα πολύ ωραίο γλυκό. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Καλύτερα και από μένα τα λέτε. Θα σε κεράσω γλυκό. Λοιπόν, έγινε, Κατερινάκη μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα μας έχει κλείσει 3 δευτερόλεπτα, έχει πάρει το Γιάννη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Δημητρούλα. Επίσης στο Σάκη καλημέρα. Καλημέρα από τον όμορφο νομό Ηλίας. Πολλά φιλιά στον Άγγελο. Και καλημέρα, παιδιά. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω ακούγοντας τα ζώδια είναι ότι ο Γιώργος μπερδεύει τον Κοσμάκη. Όχι, ρε παιδιά, τι είπα Άγγελε. Άγγελε, είσαι δικός μου εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που στηρίζετε, που στηρίζετε εδώ την κατάσταση. Που τη στηρίζεις, ήθελα να ξέρω, Άγγελε. Τι ακούς και που τη στηρίζεις, ήθελα να ξέρω. Χθες που λέτε, παιδιά, κάποια στιγμή το πρωί μιλάει η Ελίνα με τον Δημήτρη, το γιο. Ο οποίος μας έκανε και την αντίστροφη μέτρηση των Χριστουγέννων. Επίσης έχω ανέκδοτο του Δημήτρη, αν θες να σου το. Ναι, πολύ ωραίο. Εννοείται. Λοιπόν, εκεί μιλάγαν στο τηλέφωνο και του λέει η Ελίνα του Δημήτρη, ήπιε το χυμό σου σήμερα. Α, μαν, μαμά, το ξέχασα. Γυρνάει ο Δημήτρης γιατί το είχε ανοιχτή ακρόαση, γυρνάει. Γιαγιά, φτιάξε μου ένα σμούθ. Για εσένα, γιατί σου έκανε εντύπωση εδώ, βέβαια. Εμείς ω σπίτι μας. Είχε και στο σμούθ, εμείς ω σπίτι μας του χυμού σου λέμε σμούθι. Καταλαβες. Γιαγιά, φτιάξε ένα σμούθι με μπανάνα. Σε παρακαλώ. Εντρέψε λιγάκι. Πάλι μέσα μήλο. Το παιδί μου κοροϊδεύει στο σπλάχνο μου. Το αγόρι μου. Άρα μην ξαναπίνει και σμούθι. Εμείς δεν είχαμε τέτοια. Λοιπόν, το άλλο βέβαια που συνέβη χθες και μάθαμε και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μάθαμε ότι την ώρα που ο Τσίπρας πήγαινε στον Ερντογάν, ταξίδευε και φτάνει έτσι με. Είναι έκτακτο. Ναι, αυτό είναι κάτι που ούτε εμείς το περιμέναμε. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Θεωρούμε πάρα πολύ καλά ότι γίνεται θράψη στο διαδίκτυο με τα βίντεο που κυκλοφορούν. Βεβαίως του Morning Show, αλλά να φτάσουμε μέχρι εκεί δεν το ξέραμε. Και αισθανόμαστε μεγάλη τιμή που ο Αλέξης ο Τσίπρας μαζί με τον Ερντογάν και μάλλον με την ελληνική αποστολή. Υπήρχε κάποιος από την ελληνική αποστολή και... που έβλεπε τα βιντεάκια μας. Ναι. Και όλη η ελληνική αποστολή πηγαίνοντας προς Τουρκία. Σκέψου τώρα να πηγαίνει το Πούλμαν προς Τουρκία, δεν ξέρω με τι πήγανε με το αεροσκάφος. Βλέπαν τα βιντεάκια μας και γελάγανε. Ποιο ήτανε? Δεν ξέρω ποιο ήτανε. Δεν ξέρω ποιο ήτανε, αλλά ο Αλέξης λέει ξεκαρδίστηκε. Ωραία. Παιδιά, παραπαλλαγή, τίποτα. Το στέλνω, ρε παιδί. Είναι μου. Καλό το γεγονός ότι ο Τσίπρας γέλασε με το βίντεό μας ή δεν είναι, πείτε μας τώρα. Τώρα έχει χιούμορ ή δεν έχει. Άμα είναι, ρε παιδί μου, να έχουμε φοροαπαλλαγές και να το στέλνω και πριβέ, να το στέλνω direct. Αλέξη, άκουσε με, κοίταξε να. Μέχρι να πάμε σε εκλογές, δεν βγάζεις κάποιους νόμους έτσι να. Από τα ανέκδοτα. Ναι, κάτι. Όποιος λέει τα καλύτερα ανέκδοτα, δεν υπάρχει εκπομπή που να λέει καλύτερα ανέκδοτα από τη δική μας, βέβαια. Όποιος λέει τα καλύτερα ανέκδοτα. Σου υπόσχομαι θα γελάω από εδώ και πέρα να μου κόψει σε συντελεστή φορολογικό. Άκου οι άλλοι, εγώ τα λέω, αυτή να κερδίσει. Και εσύ, Γιώργο μου. Α, και εγώ, εσύ, και εσύ. Τι έχει εγώ, τι θα πάρω εγώ. Να μας κόψει, ρε παιδί μου, κανένα φόρο, κανένα ένφια, κανένα. Τα τέλη κυκλοφόρησης, ας πούμε, αν είχε γίνει αυτό το Δεκέμβρη, θα τα κλειδώναμε τα τέλη τώρα. Μας τα κάνε δώρο. Θα είχε πάρει ένα μπουφάν. Καταλάβες, Αλέξη. Τι να κάνω εγώ τώρα. Θα είχε πάρει μια γόβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και τον φίλο αυτόν, ο οποίος ήταν στην παρέα τη. Ναι, και έβαλε το βιντεάκι εκεί στο παρεάκι και πολύ ωραία περάσανε. Γιατί δεν ρωτήσατε ποιο έβλεπε. Γι' αυτό πήγε γελαστό στον Ερντογάν. Γι' αυτό με το που του λέει hello. Το γέλιο ήταν στα αυτιά. Έβαλε και το Ερντογάν να δει κάποιο. Δεν ξέρω. Του εξήγησαν τι έλεγε το ανέκδοτο. Ποιο του βάλανε, ρε παιδιά. Ποιο να του βάλανε. Τα εφτάρος μπαλάκια του βάλανε. Ποιο του βάλανε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που είναι στη Ρόδο και μας ακούει στο αυτοκίνητο. Γεια σου, Ρόδο. Καλημέρα στη Δημητρούλα. Είμαι στο κρεβάτι άρρωστη και με κάνετε να νιώθω καλά. Αχ, Δημητρούλα μου, τι ωραίο μήνυμα. Είμαστε το αντιπηρετικό σου. Περαστικά, να είσαι καλά. Το morning show βγαίνει σε παυσίπονο. Καλημέρα στο. Αναβράζομαι. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα και στη φίλη που θέλει να ακούσει. Εγώ λέει, δεν έχω κανέναν και καμία να σα πει να με πάρετε τηλέφωνο. Ποιο το λέει. Μπορώ εγώ να σα πω να με πάρετε τηλέφωνο και να μου αφιερώσω ένα τραγούδι. Εννοείται. Οικονομόπουλο να είναι και όποιον. Ναι, λέει, δεν έχω πρόβλημα. Ποιος το λέει? Ο Νίκ. Ο Νίκ. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου. Καλημέρα, Νίκο. Λοιπόν, σε πάρουμε εμείς, Νίκολα, με ένα τηλέφωνο. Αύριο το πρωί θα σε ξυπνήσουμε εμείς. Θα κάνεις τον. Δεν το περιμένεις όμως, τον έκπληκτο. Ρε, παιδί μου, δεν έχει βγάλει ο ΤΕ αυτό. Σε παίρνω και σε ξυπνάω. Ναι. Ωραία. Θα κάνουμε εμείς το ξυπνητήρι σας. Θα μας στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας. Ναι. Και θα μας πείτε τι ώρα θέλετε να σας ξυπνήσουμε. Αυτό, εμείς θα είμαστε εδώ για εσάς. Και τώρα που είσαι ξυπνητήρι, έβλεπα το ξυπνητήρι που σου φτιάχνει καφέ, το είδες. Το είδα. Τι ωραίο, παιδιά. Όταν τα έλεγα εγώ αυτά πριν μην πω πόσα χρόνια. Με κοροϊδεύαν όλοι. Προαπνημονεύτων. Πάνε χρόνια όταν έλεγα γιατί ήμουν το καφέ και έλεγα βγάλτε ένα ξυπνητήρι τώρα που αρχίζει να βαράει να έχει βγάλει και το ζεστό καφέ δίπλα. Ναι. Παιδιά, ακούστε τι είναι. Είναι ένα ξυπνητήρι. Σκεφτείτε μια πλατφόρμα έτσι ορθογώνια που ρυθμίζει την ώρα που θες να ξυπνήσει και πάνω έχει μια υποδοχή για φλιτζάνι και από πάνω είναι σκέψη. Τα φιλτράκια του καφέ. Όχι, σκέψη μια σωλήνα. Πώς είναι, σκεφτείτε κάτι σε χημείο. Διάφορο, που είναι ναι. Διάφορο. Και αρχίζει αυτό με το που χτυπάει η ώρα να ξυπνήσει. Αρχίζει καφέ. Και στάζει από τη σωλήνα ζεστό καφέ.
Όταν τα έλεγα εγώ, με κοροϊδεύαν εδώ η Ελίνα και οι άλλες. Μην πω τώρα ονόματα. Μην χρειάζεται, καταλάβαμε ποιες. Και μου λέγανε τι είναι αυτά που λες και τι βλακίες είναι αυτές. Και ξαφνικά βγαίνει. Και όλες λένε τι βγάλανε. Και είναι και πολλά τα λεφτά που το ζητάνε. Πόσα λεφτά? 350 ευρώ κάνει. Για μια, καφετιέρα είναι. Ναι, 350 ευρώ. Καφετιέρα ξυπνητήρι. Ναι, 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 ναι. Φοβερό, λοιπόν, παιδιά. Το επόμενο που θα βγει, και ξέρετε, έχει βγει εν μέρη έχει βγει. Η εξυπνησίτα. Όχι, η εξυπνησίτα έχει βγει το κινητό με τον καφέ. Πώς γίνεται, δεν μπορεί. Πώς θα φτιάξει καφέ το κινητό? Να ζω, να ειδοποιεί, να κάνει. Ειδοποίηση, όχι, όχι, όχι. Έχουν βγάλει μια ειδική θήκη κινητού, το οποίο μπαίνει το κινητό μέσα στη θήκη και από την μπαταρία ζεσταίνει τον καφέ. Πώς γίνεται αυτό? Η θήκη, ρε παιδί μου, είναι σαν φλασκί. Ναι. Το οποίο με το που μπει το κινητό μέσα τραβάει η μπαταρία και το ζεσταίνει. Α, πάει η μπαταρία. Τελειώσαμε. Δεν ξέρω πόση ώρα κρατάει. Μην αν έχετε ανοιχτό το 3G. Θα χάσετε megabyte. Ναι, παίρνει, τραβάει πολλά ο καφέ. Τραβάει πολλά η καφέινη. Πολλά. Μια μεγάλη καλημέρα στον φίλο τον Νίκο που λέει ξυπνήστε με κάτι 4 παρά. 5 παρά 10 αν είναι εύκολο, παιδιά. Ναι. Αύριο το πρωί ξυπνήστε. Με ευχαριστώ, Νίκο. Κοίταξε, Νίκο μου, αυτό που λέγαμε το Γιώργο είναι μια μέρα θα πάμε να ξενυχτήσουμε πάρα πολύ και θα έρθουμε εδώ από τις 4 και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα ξυπνήματά σας. Αυτά που δεν έχουμε προλάβει κιόλας. Θα σας ξυπνήσουμε, ναι, γιατί έχουμε και πάρα πολλά wake-up calls που περιμένουν. Χαράματα. Ναι, αυτά χαράματα θα έρθουμε. Λοιπόν, κτήμα Ανθιδών μαζί μας καθημερινά στο Morning Show. Κτήμα Ανθιδών προς τα Λουκίσια, ένας υπέροχος χώρος έξω από την πόλη, πολύ κοντά στην πόλη παρόλα αυτά. Μακριά από το θόρυβο όμως πάρα πολύ, διότι μπαίνεις μέσα στο κτήμα Ανθιδών και απολαμβάνεις την υπέροχη ησυχία. Του, τα ζωάκια, τις βόλτες, το φαγητό, τον καφέ, την υπέροχη θέα στον Ευωϊκό κόλπο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε μια βόλτα με την παρέα σας, να πιείτε το πρωινό σας καφεδάκι, να πάρετε και το πρωινό σας γενικά. Επειδή μου είναι ένας υπέροχος χώρος και Σάββατο και Κυριακή, να βρεθείτε και να περάσετε υπέροχα. Ειδικά για οικογένειες με παιδάκια, μπορείτε να πάτε Σαββατοκύριακο, τα παιδάκια να παίξουν, να κάνουν βόλτα γύρω-γύρω στο κτήμα, εσείς να απολαμβάνετε τον καφέ σας. Να ταΐσετε τα ελαφάκια και τα ταρανδάκια. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουν τα παιδάκια εκεί και βεβαίως έχει πολύ ωραία πράγματα που ετοιμάζει για Τσιγνοπέμπτη, υπέροχο γλέντι με ζωντανή μουσική και υπέροχο φαγητό. Και μία που λέμε για παιδάκια. Ναι. Μεγαλώνει ο γιος ο Δημήτρης. Μεγαλώνει το αγόρι. Γίνεται 27 χρονών μαντράχαλος. 27, κάποια στιγμή θα φτάσει και τα 27. Θα φτάσει στην ηλικία σου. Και θα είμαι εγώ 45. Γιατί εκεί που είσαι θα έρθει. Ναι. Λοιπόν, γίνεται συνομήλικος με σένα. Ναι. Λοιπόν, και έρχεται και σου λέει ρε μάνα, θα σου κάνω μήνυση. Εμένα γιατί, αγόρι μου? Γιατί με γέννησες? Γιατί παλικάρι μου, γιατί ζωή μου? Γιατί με ρώτησες για να με γεννήσεις? Ο Χριστός και η Παναγία. Τι ο Χριστός και η Παναγία? Εγώ να το ρωτήσω. Ο Ραφαέλ που λέει 27 ετών μηνύει τους γονείς του. Α, ήθελα να έχουμε κι άλλο χτυπημένο. Για γιατί πες. Δεν πήρε τη συγκατάθεσή τους για να τον γεννήσουν. Και ναι. Πάει στη μάνα. Ρε μάνα, να σου πω κάτι. Και τη μείνει στη γυναίκα. Ναι. Mm. Πάει και της λέει, να σου πω ρε μάνα, γιατί με γέννησες? Με ρώτησες για να με γεννήσεις, θα σου κάνω μήνυση. Πόσο ζητάει? Τι ψυχική οδύνη θέλει? Δεν έχει φτάσει ακόμα και έχει βάλει και την ειδική του ιστορία στο YouTube ο συγκεκριμένος τύπος, ο οποίος λέει: η ζωή μου είναι καταπληκτική. Τους αγαπώ τους γονείς μου. Α, πάλι καλά. Ναι, δεν έχει. Τους αγαπώ τους γονείς μου. Έχω μια εξαιρετική σχέση μαζί τους, αλλά δεν με έχουν κάνει. Δεν έχουν κάνει και τη δική τους ευχαρίστηση ταυτόχρονα. Δεν με ρωτήσαν όταν έπρεπε να βγω. Ναι, μάλλον έχει δει το αρχηγό από Κούνια. Τον έχει δει, τον αρχηγό από Κούνια που βγαίνει το παλικάρι με τη βαλίτσα. Ναι, ναι. Η ζωή μου είναι καταπληκτική. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φτιάξω τη ζωή μου μέσα από τον παραλογισμό των σπουδών και τη καριέρα. Ναι. Ειδικά όταν δεν ρωτήθηκα αν θέλω να υπάρχω. Κοίταξε, είμαι λίγο μαζί του, γιατί είχα θέμα με τη μάνα μου εγώ. Όχι, αρχίσαμε. Γιατί με γέννησε αυτή την ημερομηνία που δεν τη λέμε και δεν με γέννησε 10 χρόνια αργότερα. Δηλαδή, γιατί εμένα, με επέλεξε τότε και δεν επέλεξε εμένα. Το 95, γιατί δεν με έκανες πιο μικρή? Βέβαια. Με έβγαλες πρώτη. Τι σου ήρθε, λέω, μια μέρα και με έκανες. Ας κάνω ένα κορίτσι. Ας κάνεις τα δύο αγόρια πρώτα και μετά να έρθει το κορίτσι. Όπα, αυτή η μάνα τι θα λέει τώρα που πήγε ο δικαστικός επιμελητής, θύψε την πόρτα και σας λέει: κυρία μου, έχετε μείνει. Και λέει τώρα από ποιον να είναι, ρε παιδί μου? Από το παιδί μου, λέει, έχω μείνει που δεν το ρώτησα για να τον κάνω. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι πρέπει να έχει την επιλογή του. Ναι, πώς θα γίνει αυτό, ρε φίλε? Όταν είχε πυρετό όμως και χασιντερίτιδα, η μάνα σου ήταν πάνω το κεφάλι σου. Όταν είχε σκεστεί από πάνω μέχρι κάτω, ποιο ήρθε να σε αλλάξει? Ποιο θα σε αλλάξει, ε? Λοιπόν, όταν οι γονείς πρέπει να κάνουν παιδί, πρέπει με κάποιον να βρεθεί ένας τρόπος να το ρωτάνε πριν. Ναι, ναι, πώς θα γίνει, ρε φίλε? Καταρχάς θα πρέπει να ρωτήσουν τον πατέρα σου. Λάθος άνθρωπο μήνυσες. Βέβαια, τον πατέρα. Ο πατέρας στέει. Ο πατέρας γεννά. Και ο πατέρας επίσης δίνει και το φίλο στο παιδί. Οπότε τον πατέρα. Πήγαινε στον πατέρα και πες. Σκύψε εκεί στα. Και πες του, εκεί στα φρύδια του και πες του. Θέλω αδελφάκι. Τι να βγω δηλαδή. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά? Αυτόν τον στίχο δεν τον έχω καταλάβει ποτέ. Τι λες τώρα? Είναι από τα πιο ωραία στίχη που έχουν γραφτεί από τη Βραχάλη. Το μέσα μου
Μέτρα λέει, που είναι σαν πίσω. Μέτρα. Ναι, ξεκινάει από πριν που λέει. Μαζί, πώς το λέει, ρε παιδί μου, καλύτερα μπόρα παρά αιώνια βροχή. Ναι, εγώ άλλο ρωτάω. Λέει, πριν πει αγαπώ. Ναι. Το μέσα μου μέτρα που είναι σαν πέτρα, μέτρα, και σπάω που σταθώ. Πω, δεν υπάρχει, παιδιά. Η Βραχάλη, δηλαδή, νομίζω, όταν γράφει. Μια φορά τη είχα κάνει ένα σχόλιο, μια φωτογραφία στο Instagram, τη είχα πει, τι σκέφτεσαι όταν γράφει στίχου. Και δηλαδή, τι σου είπε. Δεν μου απάντησε ποτέ, βέβαια. Ούτε διαβάστηκε, έχει στα σχόλια του να δω αν το διάβασε. Α, μήνυμα σα, δεν μου βρεθήκατε από κοντά. Όχι, όχι, σχόλιο τη είχα γράψει σε μια φωτογραφία. Α, σιγά μου σου απαντήσει. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα σε πονάει με την πένα τη που είχε γράψει ένα άλλο σχόλιο από πάνω. Ναι, ναι, ναι. Σε έχει χτυπήσει η Βραχάλη με την πένα. Καλημέρα σε όλους. Στο Cafe Morning Show ήρθε η ώρα για τα δικά σας wake up call, βεβαίως. 22-2-10-62-700 για να ξυπνήσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα. Ό,τι θέλετε να τους πούμε. 697-800-104-8 τα μηνύματά σας στο Viber, επίσης με στοιχεία για wake up calls. Καλημέρα στο Γιώργο. Ναι. Ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το τηλεφώνημα που κάνετε στο γυναικάκι μου. Έπαθε Show Cafe. Καλή συνέχεια, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα στην φίλη που λέει καλημέρα. Κανονικά ο καθένας φταίει τον εαυτό του. Πατέρας ρίχνει να γεννηθεί, είναι υπεύθυνο των πράξεών του, δεν ισχύει η μήνυσή του. Βέβαια, εντάξει, δεν ισχύει η μήνυση τώρα του αγοριού. Έκανε μήνυση όλο στη μάνα του γιατί τον γέννησε. Τι να συζητάμε, παιδιά. Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά προσοχή, προσοχή. Γιατί όσο σφίγγουν τα πράγματα και η κρίση έρχεται πιο πολύ, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να σου συμβεί. Ναι, τώρα το αγόρι μου, εμένα μου κάνει μήνυση. Καλημέρα. 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 Τι κάνει. Καλά, μια χαρά. Καλά, Γεωργία μου, τώρα εμεί ξυπνήσαμε. Όχι, όχι. Α, όχι, όχι. Ακούγεσαι κάπως. Κάποιο κοιμάται στο σπίτι και μιλάμε ψιθυριστά. Κοιμάται ο μικρός μου. Κοιμάται ο μικρός σου, λοιπόν. Λοιπόν, άκου λίγο τι σου αφιερώνουν, ένα λεπτάκι. Στα αστέρια. Και αυτός ο αργυρός μιλάει δυνατά. Τι φωνάζει, αγόρι μου. Κάτσε, κάτσε να το χαμηλώσω λίγο, να τον ακούσουμε λίγο χαμηλόφωνα. Ψιθυριστά, Κωνσταντίνε. Μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, Γεωργία μου, να σου πούμε ότι είσαι η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου. Ω, ευχαριστώ πολύ. Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Ποιος άλλος, λογικά, ο σύζυγός μου. Ο σύζυγός σου. Ο οποίος σύζυγός σου δεν ξέρει το παιδί κοιμάται. Κατάλαβε. Για ώρα. Σου λέει όχι. Α ξυπνήσει το μωρό, κατάλαβε. Πόσο είναι το μωρό, είναι 3,5. Μηνών ή χρονών. 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 Μικρούλικο μωρέ. Είναι μικρό. Να σα ζήσει. Ο Σάκης μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Σε αγαπάει πάρα πολύ. Στο λέμε μέσα από το Show Cafe Morning Show, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη Ματίνα. Πολλά φιλιά στη Δημητρούλα, στον Κωνσταντίνο, στον Αλέξη. Επίσης, καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα και στην φίλη που μας στέλνει χαχαχά. Κάτι είπε τώρα και θα γέλασε το κορίτσι. Τα αστεία που λέω συνήθως. Γιατί έχουμε καταλάβει από τα μηνύματα που έρχονται στο Facebook. Α, παιδιά, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι με κράζουν πάρα πολύ στο Facebook και στο Instagram. Κράχτε, κράχτε. Πολύ, πολύ. Μου λένε ότι είμαι ξινή, ότι είμαι αναργασμική. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Έλα, βρε Νίκη, τι έγινε, σηκώθηκες. Νίκη, κοιμάσαι, βρε Νίκη, η ώρα είναι 11. Πρέπει, έχουμε δουλειές να κάνουμε. Νίκη, σε καλούμε το Show Cafe μου και το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο γιατί είσαι υπναρού. Λοιπόν, μήπως καμιά ματίνα. Μήπως καμιά ματίνα. Άκου όμως τι σου αφιερώνουν, γιατί έτσι αγαπάς πάρα πολύ τον ύπνο από ό,τι έχουμε μάθει. Και συμπάσχουμε μαζί σου και θέλω να σου αφιερώσω ένα τραγούδι. Για άκου λίγο. Ύπνε που παίρνεις το λιχνό. Πάρε και το δικό. Έλα πάρε και το. Χριστέ μου, άκου επιλογή που έκανε. Μας το άφησε πάνω μας η Ματίνα. Ύπνε που παίρνεις τα μικρά. Ναι, μας το άφησε. Σου λέει, δική σας επιλογής και ο Γιώργος επέλεξε αυτό, Νίκη μου. Κάτσε λίγο να το μπερδέψουμε. Η Ματίνα, ναι, αφιερώνει, θέλει να ξυπνήσουμε τη μέλουσα κουνιάδα της. Α. Ναι. Άρα τι είναι, Γιώργο, η Νίκη για τη Ματίνα. Νύφη. Νύφη, ναι. Νύφη. Ναι, για ποιο λόγο, δηλαδή τι συγγένεια έχουν, ποιος παντρεύεται ποιον. Η Νίκη θα παντρέψει τη Ματίνα. Δεν κουμπάρες. Α, όχι, περίμενε. Όχι, Νίκη, μην περίμενε. Τι είναι. Πεθερά. Ποιος παντρεύεται ποιον. Η Νίκη παντρεύεται τον αδελφό της Ματίνας. Όχι. Κοντά ήμουνα. Ναι. Ποιος παντρεύεται η Ματίνα, είναι νύφη της. Είναι κουνιάδα η Νίκη της Ματίνας. Ρε Ματίνα μου, ποιο παντρεύεσαι να τελειώνουμε. Η Νίκη κανέναν. Η Ματίνα παντρεύεται τον αδελφό της Νίκης, έτσι δεν είναι. Νίκη. Ορίστε. Έπεσε η Νίκη. Έπεσε. Λοιπόν, Νίκη μου, μία που υπάρχουν και γάμοι και τέτοια, πάρουμε άλλο ένα. Έλα για σένα, ναι. Όλοι χέρια ψηλά, όλοι χέρια ψηλά. Δεν τελειώνει ποτέ τούτη του. Δικό σου Ματίνα, πάμε να ξυπνάμε. Δώστε ρυθμό, βάλτε φωτιά και σπάστε το.
Του παιδιού μου τη χαρά έσφαξε ένα κόκορα. Νομίζω το χορέψετε αυτό, έτσι δεν θα είναι. Δεν έχουν παντρευτεί ακόμη. Όταν... δεν έχουμε ακόμα. Ναι, 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 ναι. Α, δεν έχετε ορίσει ακόμα ημερομηνία γάμου. Δεν παντρεύεται η Νίκη. Η Ματίνα που μας έβαλε να την πάρουμε τηλέφωνο τη Νίκη παντρεύεται τον αδερφό της Νίκης. Ναι, δεν θα παίξουμε αυτό το τραγούδι. Ναι, ρε παιδί μου. Όχι. Όχι. Εγώ τα έχουμε τον αδερφό της Ματίνας. Τα έχουμε κάνει κατά, έτσι. Άρα εσύ θα παντρευτείς τον αδερφό της Ματίνας. Άρα καλά είπα ναι. εγώ. Εγώ το είπα καλά. Η Ματίνα έχει παντρευτεί, έχει και δύο παιδάκια. Άρα εγώ έχω δίκιο. Άρα εγώ είπα καλά. Ματίνα, τα σκατά τα έχουμε κάνει σήμερα. Έλα να σου πω, Νίκη, πέσε για ύπνο και σε ξαναπέρνω. Ξανακοιμήσου και σε ξαναπέρνω τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα κορίτσι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Και επειδή τώρα μου λες ότι πες μου λίγο, αν εγώ σε είχα μπατζανάκι, ποιον θα είχα παντρευτεί. Αν με είχες μπατζανάκι, δεν γίνεται να με έχεις εσύ μπατζανάκι. Γιατί, πες ότι είσαι μπατζανάκι. Μπατζανάκια είναι οι άντρες μεταξύ τους. Εσύ κάτι άλλο με έχεις. Γιατί, τι σε έχω εγώ, συμπεθέρα. Όχι, παιδί μου, ο μπατζανάκι είναι άντρα με άντρα. Όχι. Ωραία, αν εσύ με είχε μπατζανάκι. Ναι, σε έλεγα, πού είσαι με μπατζανάκι, καλημέρα. Κοίτα, μόνο ένα αδελφό έχω. Αν είχε πρώτο αδελφό μου. Όχι, δεν θα ήμουν, παιδιά με μπατζανάκι μου. Τι κατά ήσουν πάλι. Τι λέει ρε παιδιά, αφήστε με πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι και στο Viber και προσπαθούν να μου εξηγήσουν ποια είναι τα μπατζανάκια. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε θέμα. Ο Γιώργος δεν καταλαβαίνει τις συγγένειες. Δεν μπορεί να καταλάβει τις σχέσεις. Λοιπόν, σε έχω μπατζανάκι. Ναι. Αν εγώ έχω παντρευτεί κάποιον. Ναι. Και εσύ έχεις παντρευτεί. Κάποια από το σόι του. Την αδελφή του. Την αδελφή του. Δηλαδή, εμείς έχουμε παντρευτεί δύο. Εμείς έχουμε παντρευτεί δύο αδέλφια. Καταλάβεις, εκεί είμαστε μπατζανάκι. Μπατζανάκιδες. Α, δηλαδή, εγώ αν τώρα είχα παντρευτεί μία από το σόι του Αντώνη. Ναι, αν εγώ τώρα για να είμαι συνειφάδα, ποια θα σου δεινά. Είναι και μεγάλο σόι. Την Τέταρτη θα σου δεινά. Ότι και την Τρίτη. Από το 3 και μετά. Περί πόσα είναι. 7. Λοιπόν, εγώ θα παίρνα την 3. Για να είμαι συνειφάδα εγώ τώρα με το δρόσο, για να είμαστε συνειφάδες τέλος πάντων, σου λέω ένα παράδειγμα, θα πρέπει να έχουμε παντρευτεί δύο αδέλφια, άντρες όμως. Κατάλαβα. Τι έγινε. Τίποτα. Εγώ θα παίρνα λέω την 3 και εσύ παραμένεις εκεί. Σε παρακαλώ, είναι και κουμπάρα μου. Αφού την 3 μου δίνεις. Όχι. Η 3 καλή, μελαχρινή, ξανθιά. Κούκλα. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, επίσης, πες μου λίγο, ο κουνιάδος σου, εσένα ποιος είναι. Ο κουνιάδος. Εσύ κουνιάδο, δεν έχεις. Εγώ έχω. Όχι, γιατί δεν έχει αδελφό. Γιατί έχω παντρευτεί. Ναι, παιδί μου. Εντάξει, περίμενε. Εγώ κουνιάδο. Όχι, δεν έχει αδελφή. Δεν έχει αδελφή. Έχει αδελφή, δεν έχει αδελφό. Μπράβο. Άρα έχει μόνο κουνιάδα. Α, έχω κουνιάδα. Ναι, δεν είσαι ότι έχει κουνιάδα. Είσαι πολύ χαρούμενο. Άρα ο άντρα τη Μαργέτα, α πούμε, είναι ο μπατζανάκη μου. Μπράβο. Μπράβο, το κατάλαβε γι' αυτό. Άρα εγώ τα βγαίνω με τον Γιάννη, είμαστε μπατζανάκηδε. Μάλιστα. Αν χωρίσουν αυτοί τώρα. Ναι. Αυτό παραμένει μπατζανάκη μου. Όχι, είσαστε φίλοι. Περνάτε στο προηγούμενο στάδιο τη φιλία. Σκέτο. Τελείωσε. Άρα τώρα θα μιλάμε. Είμαι ξύλο καλέ του ανθρώπου. Όχι, παιδί μου, ρωτάω. Ναι. Να ξέρω. Δηλαδή, μην χωρίσει η γάζα ζευγάρι και αρχίζει. Μπορεί μπατζανάκι, πού είσαι. Όχι, δεν το κάνει αυτό. Η κουνιάδα και τέτοια, όχι. Α, κομμένα μετά. Ήταν μαχαίρι. Κομμένα. Πούστε ρε, παιδιά. 697-800-1048. Μπορείτε να μα στείλετε για τι συγγένειε βεβαίω κι εσεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν στι άλλε χώρε τα έχουν αυτά. Α, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω τι δικέ μα. Θα ξέρω των αλλωνών χωρών. Συμπεθέρε ποιε είναι. Συμπεθέρε είναι η μάνα μου με τη μάνα σου. Αν ήμασταν ζευγάρι. Μπράβο. Πάλι καλά. Ναι, το πετύχαμε αυτό. Αυτό στο χωριό μου εμεί. Με τη μαμά ξέρω τα πράγματα. Τη μανούλα την ξέρει. Την έχει τοποθετήσει κανονικά. Στο χωριό εμεί οι συμπεθέρε είναι όλε. Ποια είναι αυτή η συμπεθέρα. Παιδιά, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Στα χωριά συμβαίνει και το θυμάμαι και από τον πύργο Ηλίας που είχε ο θείος μου ένα εξοχικό και πηγαίναμε στο κατάκολο. Ναι. Όλα τα πιτσιρίκια εκεί όλου μα λέγανε θείου. Θείε. Ναι. Το έχω ξαναδεί το παιδάκι. Ναι. Θείε, επειδή ήταν ανιψιός του θείου μου, όλοι το σώμα ήμασταν θείοι. Ναι, έτσι. Θείοι και νονί. Νονέ. Πε γεια στον νονό, παιδί μου, μα δεν είμαι νονός. Έλα τώρα που δεν είσαι. Ή νονός, είσαι ή θείος. Έλα, μόλις έγινες. Καλημέρα, λέει η μητέρα του Τωτού. Τωτέ, θέλω να προσέχεις, κακομοίρη μου, και μην τολμήσει να κοπείς τα μαθήματά σου. Εντάξει, στην εξεταστική που δίνεις. Γιατί τώρα δίνω και εξεταστική. Ναι. Γιατί καλύτερα μετά να ξεχάσεις ότι είσαι παιδί μου. Ναι. Όλα αυτά λέει η μάνα τώρα στον Τωτό, έτσι. Ο Τωτός γυρίζει βέβαια από την εξεταστική μετά από κάποιες ώρες και του λέει η μητέρα, λοιπόν, πώς πήγες. Γνωριζόμαστε από κάπου. Δεν την ξέρει τη μανούλα. Γιατί κατάλαβες πως έγραψε. Λοιπόν, έβλεπα Masterchef. Masterchef. Και έβλεπα και κάτι βίντεο. Είχες δει το βίντεο που ο Κοντιζάς είχε μιλήσει σε ένα παίκτη και του είχε πει ότι δεν γίνεται να δοκίμασες και να έβαλες το πιρούνι μέσα στο φαγητό. Και δεν δοκίμασε ο Κοντιζάς μετά από αυτό.
Του λέει, δεν το θυμάμαι, όχι. Δυστυχώς λέει δεν μπορώ να δοκιμάσω. Τι είχε γίνει τώρα. Αυτό το κουλό δεν το καταλάβει. Γιατί στους μισούς παίχτες λένε δεν φοράς γάντια, στους άλλους μισούς δεν του λένε και τίποτα. Ναι. Οι άλλοι μισοί δοκίμασες, ναι. Τρώνε και αυτοί κανονικά. Είναι θέμα συμπάθειας. Όχι, δεν είναι αυτό. Άκου να δεις τι έγινε. Πάνω στον πανικό του και το άγχος του, με το κουτάλι που ανακάτευε το πιάτο. Δοκίμαζε. Παίρνει και δοκιμάζει. Του κάνει παρατήρηση. Μετά λέει, ξαναδοκιμάζει το πυρούνι, ξανακατεύει, ξαναδοκιμάζει. Και του λέει, σε έχω δει, το έχεις κάνει 4 φορές, του λέει ο κοντιζάς. Ναι, ένιωθε όταν στην κουζίνα του σπιτιού του. Δεν γίνεται όμως. Και σκεφτόμουν. Εσύ συγγνώμη, όταν βγαίνεις έξω. Σε ένα εστιατόριο και είναι ο σεφ τώρα και ανακατεύει. Ναι, ναι. Ρουφάει τη ζαμπή. Ναι, ναι. Καλή είναι, λίγο αλατάκι. Λοιπόν, και ξαναβάζει το κουτάλι μέσα. Ναι. Το ξέρεις. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Λες να συμβαίνει αυτό το πράγμα. I don't know. Αγία μου. I don't know. Τώρα όμως μια κοπέλα στο Twitter έγραψε ένα tweet και ανακάλυψε κάτι άλλο που δεν το είχαν δει οι κριτές του MasterChef. Την ώρα λοιπόν που εκείνος ετοίμασε το φαγητό του, μια άλλη γυναίκα από πίσω του, μια άλλη παίκτρια, σκούπισε τον ιδρώτα της, το στόμα της και τη μύτη της με το ίδιο χαρτί που σκούπισε το κουτάλι που χρησιμοποίησε στο μαγείρεμα. Περίμενε, περίμενε. Έλα, δεν γίνεται αυτό. Η παιδιά το έδειξε, έδειξε το βίντεο στο Twitter. Υπάρχει το βίντεο στο Twitter. Δείχνει ότι σκουπίζει τον ιδρώτα, τη μύτη, το στόμα και μετά παίρνει. Για κάτσε να δω λίγο τη σάλτσα. Καλή σάλτσα. Την περάσα να υποθέσω γιατί είχε μέσα και πρωτεΐνη. Την περάσα τη συγκεκριμένη. Καλημέρα στην Ίντα, καλημέρα στην Κριστίνα, στον Αντώνη, στη Ματίνα, στην Δήμητρα, σε όλα τα παιδιά που είναι μαζί μας. Όπως και οι φίλοι που μας στέλνει μήνυμα και μας λέει καλημέρα. Μόλις με ξύπνησε ο άντρας μου. Και να πιούμε καφέ στο τζάκι. Αυτά είναι. Τι ωραία. Και εγώ αν ήμουν σπίτι τώρα με το αγόρι μου θα πίνα καφέ στο τζάκι. Ευαγγελία, μόνο καφέ θα πιείτε έτσι τώρα το πρωί. Έτσι, ξεροσφύρι θα το βγάλετε το πρωινό. Δεν θα φτιάξεις μια ομελέτα, ένα αυγουλάκι. Αυγά με μπέικον. Αυγά μπέικον. Ή να του πεις όπως έρχεσαι, δεν φέρνεις και άδεια απ' έξω να φάμε. Σε βγαίνει το μπουρτάλι. Καλημέρα στον Άσο, καλημέρα στην Ίντα. Πολλά φιλιά στο Χριστινάκι. Όταν οι κριτές δοκιμάζουν το πιάτο, λένε στον παίκτη δοκίμασες και του δίνουν και το πυρούνι τους. Εκεί δεν πειράζει. Όχι, αυτοί δεν έχουν μικρόβια. Βέβαια, αυτοί έχουν πληθεί με ντετόλ. Περνάνε τη γλώσσα από ντετόλ. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. 697-800-104. Αυτό το μηνύματά σα στο Viber. Και σε λίγο θα σα πω κάτι. Έχουμε μάθει και έχουμε πει διάφορα πράγματα για τις κούκλες του έρωτα. Αυτές που έχουν βγάλει, που έχουν νοημοσύνη, που κουνιούνται, περπατάνε, μοιάζουν σε σένα. Γιατί έχουμε πει ότι μπορεί να φτιάξει μια κούκλα του έρωτα που να μοιάζει σε μια γυναίκα που υπάρχει στην πραγματικότητα. Βέβαια, με τη γυναίκα των ονείρων σου. Η τεχνολογία προχώρησε. Τι έκανε. Κούκλες του έρωτα, όπως η πραγματική Ελληνίδα. Μανά. Μάνα δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν μπορεί να αντιγραφεί η μάνα με τίποτα η Ελληνίδα. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να γίνει μάνα, αλλά θα μάθετε σε λίγο. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που δεν έχουμε διαβάσει. Καλημέρα στο Χριστινάκι. Καλημέρα. Μας στέλνει μήνυμα για το θέμα που είχαμε νωρίτερα για τις συγγένειες. Μπατζανάκια, θα ήσασταν αν είχατε παντρευτεί αδέρφια. Μην τον ζορίζει, Ελίνα, γιατί θα κάψει τον εγκέφαλό του σε λίγο και θα μπορείτε να βγάλετε την εκπομπή. Για αυτό με τις συγγένειες. Λέει, δεν... για το... Όχι, όχι. Σήμερα είναι και όμορφο το αγόρι μου. Είναι όμορφο σήμερα. Αχού. Αχού. Σπατά θα πάει η μέρα σήμερα. Μη μου τα λες έτσι απότομα. Μη μου τα λες και στον αέρα κιόλα. Πες τα με εκτός. Αχού, χάλια ημέρα σήμερα. Είπα όμορφο, δεν τρέπεσε λίγο. Χάλασε, εγώ φταίω. Χάλασε και το καμπανάκι. Ό,τι ρουφιάνε. Παιδιά, όταν μου λέει κάτι τέτοια στο ξαφνικό. Τι όμορφο που είσαι σήμερα, λέω. Ή χάρη θέλει, ή λεφτά χρωστάει. Ή κάτι θα πάθω. Ή κάτι θα πάθω. Καλημέρα στη Βιβί. Καλημέρα στην Αποστολία. Στο Γιώργο επίση πολλά φιλιά. Καλημέρα στην. Κάτσε να το βρω το μήνυμα γιατί το χασα. Στη Βάσο από Μεγάλη Παναγία Χαλκιδική. Ο άντρα σου, Ελίνα μου και η γυναίκα του Γιώργου, αδέρφια και εσύ μπατζανάκια, βεβαίω. Με... Καλημέρα στο Γιώργο. Στο Γιώργο. Μα φαντάζεσαι, ζευγάρι. Όχι, με συγγένεια, ρε παιδί, να βρισκόμαστε και συχνά. Μπατζανάκι. Μπατζανάκισα. Θα με φωνάζει συνυφά. Όχι, μπατζανάκι, έχει δίκιο. Καλημέρα στο Ματινάκι. Στον Αντώνη επίση καλημέρα. Καλημέρα στην Ντανιέλα που είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα για ύπνο. Συμπληρώνει μετά. Α, ωραία. Καλημέρα σε όλου εσά. Λοιπόν, και μιλάγαμε για τι κούκλε του έρωτα. Ναι. Έχουμε μάθει ότι μπορούν να κινούνται, μπορούν να μιλάνε κάποιες, έχουν θέρμανση, κάνουν διάφορα πράγματα. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Τι εννοείς, κινητό καλοριφέρ? Όχι, παιδί μου, έχουν, να μην είναι ένα πλαστικό πράγμα. Έχει θέρμανση αυτό και είναι ζεστό σαν τέτοιο. Έχει θερμοκρασία σώματος. Μπράβο. Oh. Έχουν βγάλει να μιλάει. Παθαίνουν και πυρετό. Όχι, έχουν βγάλει να μιλάει. Έχουν βγάλει διάφορα έτσι συστήματα, ρε παιδί μου. Έχει ζει στα βιντεάκια, φαντάζομαι. Ναι, τα έχω δει. Κυκλοφορούν και Ελλάδα αυτά. Είναι πανάκριβες. Είναι 5.000 η μία. Άντε. Ναι, εντάξει, φόρο ζωή είναι. Ναι, αλλά μετά δεν ξαναπαίνει ούτε δωρεπετή, ούτε δωρογάμου, δωρεγιατή. Τίποτα δεν παίρνει. Κάνει την απόσβεση. Ναι, αλλά δεν μαγειρεύει, δεν σκουπίζει, δεν καθαρίζει.
Όχι, το προχωράνε το στάδιο, γιατί έβλεπα το βίντεο με τον τύπο που τη φτιάχνει. Λοιπόν, τώρα έρχεται, λέει, και εμπνευστήκαμε, λέει, οι ερευνητές από την Ελλάδα. Από εμάς, ε! Από εμάς. Οι κούκλες νοημοσύνης, όπως τις αναφέρουν τις συγκεκριμένες, οι κούκλες του έρωτα με νοημοσύνη, πλέον, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα τραβήξανε στοιχεία. Και οι κούκλες αυτές θα έχουν πονοκέφαλο. Μη γελάς. Και πονοδοντό. Και θα γκρινιάζουν. σε λίγο. Θα έχουν και περίοδο. Καλημέρα στο Λιτσάκι. Οι κούκλες, λέει, θα έχουν και περίοδο. Κλιμακτήριο θα περνάνε. Όμορφες καλημέρες. Δεν ξέρω, είναι παιδιά, αλλά εμπνευστήκανε, λέει, από τις Ελληνίδες. Ναι. Από αυτό το πράγμα και βασικά από τους άντρες Έλληνες που λένε η γυναίκα μου έχει ολοπονοκέφαλο, η γυναίκα μου έχει ολοπονοκέφαλο και όλο γκρινιάζει. Καλημέρα στο Λικούργο που λέει: Ελίνα, γέλασες. Λέει: Μίλες ψέματα. Γιώργο, παίρνω δώρο κούκλα. Ναι. Γέλασα, σου πω, γιατί όντως οι Ελληνίδες τους έχει βγει το όνομα σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι πιο hot από την Ελληνίδα δεν έχεις. Ναι, αλλά όταν το θυμηθείτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Διονύση, εσύ. Ναι. Έλα, καλημέρα, τι κάνεις, πώς Διονύση, είσαι. Έλα, Διονύση, περνάνε οι μέρες. Ποιος είναι? Διονύση, τι γίνεται και στη Ρόδο, όλα καλά? Μια χαρά. Λοιπόν, από το Show Cafe Morning Show σου τηλεφωνούμε, είσαι στον αέρα μαζί μας, κάτι έχει συμβεί και πρέπει να το, ναι, να το λύσουμε με κάποιο τρόπο. Ναι. Λοιπόν, δεν θα βρεθεί στο μπάτζελορ του κουμπαρού, του Μανώλη? Ο Μανώλης δεν θα βρεθεί στο μπάτζελορ του Διονύση. Α, ο Μανώλης είναι. Όχι. Ο Διονύσης παντρεύεσαι, Διονύση? Ναι. Τι έχει κανονίσει για τον μπάτσελορ, για πες μας. Εγώ τίποτα, οι φίλοι. Οι φίλοι κανονίζουν. Τι έχουν κανονίσει, δεν σου έχουν πει ακόμα? Όχι. Καλά κάνουν, καλά εξηγούνται. Λοιπόν, ο Μανώλης δεν θα έρθει στον μπάτσελορ, δυστυχώς. Όχι, είναι Φιλανδία. Φιλανδία, δεν μπορεί να πεταχτεί μετά. Έλαντε, ένα τσιγάρο δρόμο. Δεν μπορεί να πεταχτεί. Δύο λεπτά. Πότε θα γίνει τον μπάτσελορ? Σήμερα. Σήμερα έχεις μπάτσελορ. Ναι, σήμερα. Πού να προλάβει, σήμερα δεν προλάβει. Και πότε είναι ο γάμος? Σαββάτο. Α, το Σάββατο είναι ο γάμος. Α, μάλιστα. Δεν μου λες, στη Ρόδο παντρεύεσαι, ε? Ναι, στη Ρόδο. Τι έθιμα έχετε εκεί, για πες. Έθιμα, εντάξει, έχουμε. Για πες μερικά. Τώρα, δηλαδή, έθιμα, φτιάχνουμε κάποια γλυκά πριν το γάμο. Τι γλυκά? Μελεκούνια τα λέμε εμείς. Α, τα μελεκούνια. Ναι. Έχω φάει μελεκούνια. Έχω πάει σε γάμο στη Ρόδο. Ναι. Έχουμε και κάποια χλαδάκια που φτιάχνουμε που είναι αμυγδαλόψυχα και τέτοια. Ναι. Πολύ φαΐ. Αυτά από γλυκά. Τώρα έθιμα, εντάξει. Δεν ξέρω. Στη Ρόδο, ας πούμε, έχουμε όταν χορεύει νύφη και ο γαμπρός το βάλει σε αυτό το blues, δι χορεύουνε. Ναι. Τους βάζουν λεφτά, τους κρεμάνε λεφτά, ρε παιδί. Ναι, στο νυφικό και στο κουστούμι, ναι. Ναι. Δεν και μου λες. Και λεφτά και διάφορα. Δεν μου λες, την νύφη δεν θα τη δεις πριν το γάμο. Την νύχη, τελευταία μέρα τη βλέπω τώρα, σήμερα, ας πούμε. Σήμερα. Να κάνω μια. Μετά την πρώτη νύχτα του γάμου. Γιατί θα υπάρξει πρώτη νύχτα του γάμου, έτσι δεν είναι? Έχετε σεντόνια και τέτοια, κουβέρτες, κουβερνίες. Εγώ ρωτάω. δεν έχουμε, είπαμε. Εγώ ρωτάω τα έθιμα του γάμου και ο Γιώργος την πρώτη νύχτα. Βρες το λάθος. Ναι, είναι εκεί, πονηρός. Ο άντρας τι θα ρωτήσει, θα ρωτήσω εγώ την πρώτη νύχτα του γάμου. Καταρχά, νομίζω ότι τα ζευγάρια πια την πρώτη νύχτα του γάμου δεν κάνουν σεξ. Ναι. Είναι τόσο κουρασμένα, τόσο ταλαιπωρημένα, τόσο που έχουν πιει, δεν ξέρω τι έχουν πει, το Βόσπορο ολόκληρο. Εγώ την πρώτη νύχτα έκανα, γιατί δεν ήθελα να πάει. Φοβόμουν τις παρενέργειες, θα σου πω. Το αν είναι γουσουζιά ή όχι για το γάμο. Καταλαβές. Ο άλλος. Σωστό και αυτό, δεν το είχα σκεφτεί έτσι αυτό. Συμμετείχε ο άλλος ή απλά κοιμότανε από το οξύδι. Δεν ξέρω αν θυμότανε τι έγινε εκείνο το βράδυ, βρες, η Διονύση. Τι να πω. Λοιπόν, Διονύση, άντε με το καλό. Να είσαι καλά. Να περάσετε υπέροχα σήμερα στο Μπάτσελορ. Στείλε ένα τηλεφωνάκι αύριο. Τι έγινε, κανένα νέο? Αν θυμάμαι κι εγώ. 62-700, εύκολο είμαστε. Εύκολο το τηλέφωνο. Έγινε, καλή σου μέρα. Όχι, αν θυμάμαι τι έγινε, λέω. Α, τι έγινε στο Μπάτσελορ? Ναι. Με το καλό, Διονύση μου. Είναι ωραία, είναι και επικίνδυνα, πρόσεχε. Με το καλό, με το καλό, να είστε πάντα ευτυχισμένοι, πάντοτε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στη Δήμητρα. Έχει δίκιο η Έλληνα και χθες που είδα τα story σας και εγώ το ίδιο είπα. Τι όμορφος που είναι, κάτι έχεις κάνει. Τι έχω κάνει, ρε παιδιά? Παιδιά, πάμε να το ματιάσουμε. Εντάξει. Όσο μεγαλώνω, ομορφαίνω. Θυμάστε που ο Γιώργος λέει ότι είμαι αρρωστοφοβική και όταν μου λέει είσαι λίγο χλωμή, εγώ αρρωσταίνω. Ο Γιώργος το παθαίνει αυτό, του λες ότι είναι όμορφος. Νομίζω ότι κάτι θα του πάει στραβά. Το πιστεύεις την άλλη φορά που με ξεματιάζανε 4-5 τύποι για να ισιώσω? Γιατί τι σου είχα πει? Κάτι ότι πάλι είμαι όμορφος. Δηλαδή μου πήγε όλη η μέρα, παιδιά, σκατά. Ποιο σου, παιδί μου? Ω Χριστέ μου. Έλα, Δημήτρη, σήκωσε το, σε παρακαλώ, σώσε μας λίγο. Δημήτρη, έλα, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ποιος? Τι κάνεις? Καλά, ποιος? Καλά, μέσα στο φορτηγό είσαι? Ποιος?
Ποιος μωρό μου, ποιος είναι. Σε καλούμε από το Show Cafe Morning Show. Τι κάνεις, Δημήτρη? Καλά είμαι, εσύ? Καλά είμαστε. Ο Χρήστος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο. Έχεις φορτωτική, τι κάνεις? Φορτώνουμε, ναι, ναι. Αλλά μας πέτυχε στον ύπνο. Α, τώρα τι κοιμάσαι? Τι φορτώνετε σήμερα, τι? Έπιπλα. Κάνουμε σαν αγκούρια, όπως δεν είναι αγκούρια να φορτώνει σήμερα. Λοιπόν, έπιπλα σήμερα φορτώνουμε. Από τα έπιπλα στα αγκούρια πώς πήγες? Κοιμάσαι πίσω στο φορτηγό? Όχι πίσω στο φορτηγό, στο κρεβάτι στο φορτηγό. Ναι, αυτό στο κρεβάτι που έχει από πίσω από τον το κρεβάτι είναι, αυτό, ανάμεσα, ναι. Είναι ανάμεσα στο τιμόνι και στο πίσω μέρος. Είναι πίσω από την πλάτη του οδηγού και του συνοδηγού. Πίσω από την πλάτη, πίσω από την πλάτη. Αυτή είναι κρεβάτι είναι. Α, ναι, είναι. Έχει και από πάνω. Έχει από πάνω. Και κουνουπιέρα και τέτοια δαντέλα, τι έχει? Τα πάντα όλα. Περίμενε. Τι λες, ρε παιδί μου? Περίμενε, είναι και κουκέτα. Τα πάντα όλα λέμε. Είναι υπερδιπλό. Το ένα ναι. Α, το άλλο είναι κανονικό. Άτσα. Έχετε και εμείς βολευόμαστε σε αυτό. Και σιφινιέρα μέσα. Και κομοδίνο. Σιφινιέρα το καλοκαίρι, το καλοκαίρι. Κομοδίνο. Και εμείς βολευόμαστε, λέει, τόσο καιρό στο πίσω κάθισμα. Τράκτορα πρέπει να πάρουμε. Έχει υπέρδιπλο πίσω. Λοιπόν, να έχει μια υπέροχη μέρα από το φίλο στο Χρήστο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα στην Έφη από Ελευσίνα. Καλημέρα, σας ακούμε μέσω ίντερνετ. Είστε τέλειοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μανώλης, Γιώργο Μορφαίνης και μας έχεις πάρει όλα τα μωρά. Όχι, αμαλάχη να ούμε. Όχι, Μανώλη, να αρχίσουμε να βγαίνουμε παρέα, Μανώλη. Να τα μοιράζετε. Μοιρασιά. Ένα εγώ, ένα εσύ. 697-800-1048. Τα μηνύματά σας στο Viber και 22-210-62-700. Καλά, πέρα το ότι έχουμε showbiz καταπληκτικά, θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Γιατί το έχουμε ξεχάσει. Σας είπα ότι με κράζουν πάρα πολύ στο Facebook. Σας είπα ότι μου στέλνουν διάφορα μηνύματα. Καλημέρα στο Χριστινάκη, η οποία έχει στείλει μήνυμα και λέει: ας τους να λένε. Καλημέρα, ομορφιές μου. Θεάρα είσαι. Έλα. Καλημέρα. Λοιπόν. Στη Βιβί, συγγνώμη που λέει: για αυτούς που κράζουν την Ελίνα, λέει στα social. Εγώ αφιερώνω τραγούδι στην Ελίνα, το είσαι φοβερή. Ας τους να λένε: μείνε όπως είσαι, λοιπόν, μην αλλάζεις τίποτα. Όλοι έχετε δει πάνω κάτω κάποια από τα βίντεο τα οποία ανεβάζουμε καθημερινά στο page του Σοκαφέ με 104,8 και στο Facebook, βέβαια και στο Instagram. Υπάρχουν κάποιοι τύποι. Αρκετοί. Και κορίτσια και αγόρια. Πού δεν τους αρέσουν. Παιδιά μου. Που προφανώς κάποια ανέκδοτα δεν τους αρέσουν, κάποιες μορφασμούς στους Ελλήνες που δεν καταλαβαίνει δεν τους αρέσουν και γράφουν τα σχόλιά τους από κάτω. Η Χριστίνα, ας πούμε, στέλνει στο Facebook: καλημέρα, Γιώργο, είσαι φοβερός, αλλά έχεις περισσότερο χιούμορ από την Ελλήνα. Σε κάθε ανέκδοτο που λες, ξυνίζει τα μούτρα της και γελάει. Της γράψανε από την ομάδα του Morning Show ότι έχεις δίκιο, Χριστίνα μου. Και συνεχίζει, λέει διάφορα και λέει: θα τη διώξουμε, είπε η ομάδα του Morning Show. Γελάει η Χριστίνα, βέβαια. Και άλλα σχόλια που έχει χιούμορ. Και το λένε και άλλοι ακροατές. Το διάβασα σε πολλά σχόλια αυτό, λέει η Χριστίνα. Όπως επίσης έχουν έρθει σχόλια που λένε: είσαι λίγο κρύα. Είμαι κρύα, είμαι ανοργασμικιά, είμαι ξινιομούρα. Θα σου πω τι λένε. Όχι, ξινιομούρα ήταν αλλιώς, ήταν ξινιρο. Ναι. Α, αντί για ρο, ναι, ναι. Και αυτό που θέλω να διευθετήσω λίγο την κατάσταση, ακούστε να σας πω. Ο λόγος που καμιά φορά δεν έτσι, έλα, βλέπετε ότι δεν. Δικαιολογήσου πάλι. Υπάρχει, δεν δικαιολογούμε, θα σου πω. Αλλά μπορώ να το αλλάξω αυτό από σήμερα γιατί κάτι διάβασα και είναι σημαντικό. Είναι η αλήθεια είναι ότι όσο. Αν υποθεί κάτι το οποίο είναι αρκετά σεξουαλικό στον αέρα, υπάρχει κίνδυνος να μην μας ξανακούσετε ποτέ. Να μας κλείσουν από το Ερευνητικό Συμβούλιο. Έτσι. Οπότε προσπαθώ. Το ανέκδοτο με αυτό. Προσπαθώ να μαζέψω τον Γιώργο να μην επιλέξει στον αέρα που δεν πρέπει. Τι λες, μαμά. Κατάλαβε. Ρε μάνα, πας καλά. Κατάλαβε. Έλα, δικαιολογείται τώρα, παιδιά. Λοιπόν. Πες, μπορεί να πει στον κόσμο. Το χιούμορ με το δικό μου, με το δικό σου δεν ταιριάζουν. Και τα αστεία τα δικά μου δεν σ' αρέσουν. Πες την αλήθεια. Είμαι η ψυχή της παρέας, παιδί μου. Τώρα πλάκα κάνει. Δεν ξέρω πολύ, αγάπη μου, να τελειώνουμε. Πες ναι, παιδιά, είμαι κρύα. Βλέπω όμως, διάβασα του Κραουνάκη και το. Γιατί κάνει ραδιοφωνική εκπομπή ο Κραουνάκη. Σε ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα. Στο ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα. Κάνει ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι ραδιοφωνικό παραγωγό. Σου είπα τι ονειροίδα. Πες εσύ και να σου πω εγώ. Τον Κραουνάκη. Όχι τον Κραουνάκη, το ΣΥΡΙΖΑ. Το έχετε δει το ζεϊμπέκικο του Πολάκη που χόρεψε το βρέχει φωτιά στη στράτα μου που το τραγούδισε ο Κρονάκης. Χόρεψε λοιπόν και άκουσε πάρα πολλά σχόλια ο Πολάκης γι' αυτό. Βγαίνει λοιπόν ο Κρονάκης στο ραδιόφωνο και, τι λέει? Και λέει: κοιτάξτε να σας πω, λέει, με ένα νεύμα δικό του και ένα νεύμα δικό μου ανέβηκε ο υπουργός, λέει, στην πίστα. Το ψηλό τον κριτήκαρο, λέει, όλες τον εθέλετε. Όλες, λέει, λούγκρες. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Οπότε στο ραδιόφωνο, εφόσον τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι κυβέρνηση, τα λέμε και εμείς. Α, μπορούμε. Πλέον, παιδιά, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Παιδιά, σε πάρα πολύ λίγο θα σας πω κάτι. Γιατί τώρα που είπε ΣΥΡΙΖΑ μου ήρθε στο μυαλό το όνειρο που είδα χθες το βράδυ. Τι είδες? Και έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος είναι τον Αλέξη, είδες? Είδα τον Αλέξη, κάποιους υπουργούς, δεν τους ξέρω κιόλας. Δηλαδή δεν ασχολούμαι και με τα πολιτικά και δεν ξέρω. Ναι. Και πώς είδα στον ύπνο μου πώς πραγματοποιήθηκε και βγήκε το όνομα ΣΥΡΙΖΑ. Σαν τίτλος κόμματος.
Ναι. Αυτό είδα στον ύπνο μου. Συνασπισμός ριζικής αριστεράς. Τι άλλο θες εσύ? Όχι, ρε, παιδί μου, πώς κάνανε. Είδα ότι κάνανε meeting. Όλοι. Κατά να σου πω το όνειρο, η λοιπόν. Πολιτική. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και λέγανε πώς να βγάλουμε το κόμμα, ρε παιδιά. Πώς να βγάλουμε το κόμμα, ρε παιδιά. Πώς να βγάλουμε το κόμμα, ρε παιδιά. Και πώς έχει σκύψει, λέει ο Αλέξης, στο τραπέζι και συζητάει με όλους τους άλλους. Πρόσεξε τι θα πεις εδώ. Όχι, ρε. Όχι, ναι, ναι. Όχι, ρε. Και περνάει ένας από πίσω του ΣΥΡΙΖΑ. Γυρνάει ο Τσίπρας και του λέει πόπο, ΣΥΡΙΖΑ δεν με ακούμπησες. Και λέει να του. Έχει φτάσει στο σημείο να βλέπει τα ανέκδοτα. Κάνει ανέκδοτα με τα όνειρά σου πλέον. Έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο τη εκπομπή. Ρε, ΣΥΡΙΖΑ! Και μια τεράστια καλημέρα στην Αμερική να στείλουμε στον φίλο τον Τόλι. Το δικό μας τον Τόλι. Το δικό μας τον Τόλι. Που μας λείπει ο Τόλι. Τόλι μου, σε σκέφτομαι συνεχώς. Γιατί όπου βρέθηκε και στάθηκε χθες, του λέγανε για τα ανέκδοτα, τα βίντεο και το τι συμβαίνει στο morning show. Και μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, πλάκα μου κάνει. Πλάκα με κάνει, γιατί είναι και Θεσσαλονίκη. Πλάκα με κάνει. Πλάκα με κάνει, μου λέει. Έφυγα από την Ελλάδα και πάλι εδώ σε βρίσκω. Ναι, ναι, ναι. Και μου είπε ένα πάρα πολύ ωραίο ανέκδοτο αφιερωμένο για σένα, ναι, ναι. Για μένα μόνο. Για σένα, ναι, ναι, ναι. Κάτσε το όλοι μου να καθίσω λίγο αναπαυτικά. Περίμενε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Είναι μια γυναίκα που λέτε, η οποία είχε ένα θέμα με το στήθος. Μάντε πάλι. Τι να κάνω. Μια ωραία πεντελεύθερη, το έχουμε πει αυτό. Αυτό θυμήθηκε. Όχι, όχι, όχι. Α, είναι άλλο. Είδε το ανέκδοτο αυτό και θυμήθηκε ένα άλλο. Μάλιστα. Λέει, είναι μια κοπέλα που έχει πρόβλημα με το στήθος. Πάει στο γιατρό και τα λοιπά και του λέει: γιατρέ, θέλω να μεγαλώσω το στήθος μου. Τι να κάνω. Τη λέει: πάρε αυτή εδώ την αληφή και κάθε βράδυ πριν παίζει για ύπνο θα την πασαλίβεις και θα την αφήνει μέχρι το πρωί. Δεν τραγουδάει αυτή. Όχι, δεν τραγουδάει καθόλου. Πάει στο σπίτι χαρούμενη, χαχαχού και τα λοιπά. Λέει: άντρα μου, πήγα στο γιατρό για να μεγαλώσει το στήθος μου. Μου έδωσε αυτήν εδώ την αληφή και θα πρέπει να κάθε βράδυ να τη βάζω και να κοιμάμαι με αυτή. Άσε ρε τις βλακίες, πήγες σε γιατρό, δεν ρώταγε σε μένα, λέει ο άντρας, δεν ρώταγε σε μένα. Τι μπορεί να κάνεις. Να σου πω πώς θα μεγαλώσει το στήθος σου. Η γυναίκα απορριμμένη λέει, πώς θα μεγαλώσω το στήθος μου. Με χαρτί υγείας. Τι εννοείς άντρα μου, δες τι έκανες στον κόλο σου. Εντροπή σας και σε σένα και στον Τόλι. Ladies and gentlemen. Και τώρα. Και τώρα. Ελίνα and the showbiz. Λοιπόν, κέρδισαν οι Έλληνες. Τους ξεπατώσαμε χθες. Μπήκε νέος παίκτης μέσα. Και για τους Τούρκους και για τους Έλληνες. Α, ναι. Είχε πει ο Σάκης, οι προσθήκες θα γίνονται 2-2. Δηλαδή και για μας και για τους άλλους. Α, το θέμα είναι ότι αναμένεται να πάνε στο ελληνικό νησί, αυτό που λέει ελληνικό νησί. Τι ελληνικό νησί. Όταν γυρνάει να δείξει την κάμερα στους Έλληνες. Ελληνικό νησί. Ναι, πού είναι η Μύκονο. Αναμένεται να έρθει η ομάδα επωνύμων. Να αρχίσουν να παίρνουν επώνυμοι. Δεν το ξέρω μέσα. Αυτό. Ναι, το διάβασα. Αλλά είδα λίγο εχθές, γιατί ήμουν με ζάμπινγκ με Masterchef, ότι τους ξεπατώσαμε εχθές. Ναι. 5-0. Εντάξει, παιδιά, μην κάνετε όμως. Δηλαδή, το έχουν πάρει πολύ πατριωτικά. Αλλά ωραία παίξαμε. Οι Τούρκοι με το που νιώσουν ότι χάνουν, αγχώνονται. Ναι. Και εκεί δεν τα πάνε καλά. Το έχουν πάθει και στους πολέμους αυτό. Άρα τι γίνεται τώρα. Πρέπει να το καταλάβουμε εμείς αυτό και να τους αγχώνουμε συνέχεια, να μην μπορούν να κερδίσουν. Ναι. Αλλά είμαστε πολύ καλοί στα ραν. Σε ό,τι έχει να κάνει με δύναμη, βέβαια, δεν το κατέχουμε ιδιαίτερα το άθλημα. Ναι, αυτό όταν κερδίζει η ελληνική ομάδα Survivor που αρχίζουν και λένε ότι οι Έλληνες έχουν ψυχή και έτσι οι Έλληνες κερδίζουν και έτσι οι Έλληνες δείχνουν ποιοι είναι. Και αυτά λίγο να τα αποφεύγουμε λίγο αυτά. Κοίτα, ότι βγάζουμε γλώσσα μετά βγάζουμε. Ναι, παιδί μου, εντάξει, υπάρχει. Το λίγο. Κακό που κάνουμε εμείς οι Έλληνες σαν Έλληνες είναι ότι με το που κερδίσουμε κάτι βγάζουμε μια γλωσσάρα μέχρι το πάτωμα. Και την άλλη μέρα. Ναι, μην κάνεις χειρονομίες. Συγγνώμη, έχω και την κάμερα. Ναι. πώς το λένε, την επόμενη φορά μας πάει κατά. Λοιπόν, το επόμενο θέμα, μένουμε σε Οικονομόπουλο Αραβανής. Χθες το πρωί έδωσαν στη δημοσιότητα τους αληθινούς λόγους για τους οποίους χώρισαν. Είναι πολύ, λέει, μπρουτάλο ο Οικονομόπουλος. Είναι παλαιά σκοπής αρσενικό και δεν μπόρεσε η Ευαγγελία. Πολλά, πολλά. Ναι, ναι. Και δεν το πάλεψε πάρα πολύ εκείνη. Παντόφλα στην πόρτα με το που μπει. Σούση. Ναι, κούλα, παντόφλες. Ναι, ναι, το πιρούνι γιατί δεν μ' αρέσει αυτό, θέλω άλλο. Κούλα, νερό. Ναι. Τέλος πάντων και έφυγε το κορίτσι. Τελείωσε για αυτή τη σχέση άδοξα. Θα γυρίσει σε κάποιον άλλον. Θα πάει στους φίλους της, τους παλιούς φίλους της. Εσύ είσαι ένας από αυτούς. Όχι, τότε τι αγχώνεσαι. Την έχω γνωρίσει, εντάξει. Αλλά... Και εγώ την έχω γνωρίσει. Εδώ καθόταν, μια χαρά περάσαμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ρωτάω εγώ έτσι απλά. Πάρε τηλέφωνο μας. Εμένα το κάνουμε αποκλειστικό. Τον έχουμε φίλο και κολλητό. Θα κάνουμε αποκλειστικό το αγόρι μας. Καλημέρα, λοιπόν. Ηλία. και μπορεί να χώρισε ο Οικονομόπουλος με την Αραβανή. Ένα άλλο ζευγάρι όμως ελληνική showbiz. Κρατάει γερά τον έρωτα και το δείχνει και στα social media full. Ποιο μωρέ. Θοδωρής Μαραντίνης. Στήση Χριστίδου. Άσε μας μόνο. Αυτό που βγάζουν στα social ότι την κυνηγάει για να κάνουν σεξ είναι ωραίο. Ότι το βγάζουν και όλη την ώρα της λέει: κάτσε μου, κάτσε μου, κάτσε μου. Ναι, γιατί δηλαδή, αυτή είναι ωραία. Σε ένα δωμάτιο. Αυτή είναι ωραία λέει, που κάθεται με τον, με τον μπουρνούζι και την μπανάνα μπροστά και του λέει: Θοδωρή! Υπονοεί κάτι. Πρωινό παίρνει το κορίτσι, δεν πάει πάρει πρωινό. Με τον μπουρνούζι και τον μπούτι έξω, γιατί δεν μπορεί να φανούν όλα, γιατί έχει λίγα κιλάκια. Ντροπή σου το αυτό που είπε. Ήταν πολύ ρατσιστικό. Λοιπόν, και του λέει: Θοδωρή! Και κρατάει μια μπανάνα.
Ναι, τρώει πρωινό. Ναι, μην την κυνηγάει. Άκου, ναι, αλλά γιατί το βγάζει στα social, δηλαδή μπαίνει τώρα μέσα. Βλέπει, λέει, έλα αγάπη μου να δεις το μπάνιο του ξενοδοχείου. Τι ωραίο που είναι. Και το βλέπει και τη λέει, γδίσου. Δηλαδή αυτά τώρα στα social. Εμένα δεν μ' αρέσουν. Εμένα μ' αρέσουν, αλλά εσύ λες για Σύση Χριστίδου και Μαραντίνο, διότι είναι μέσα στις γλύκες και στα σωρόβια. Ναι. Διαβάζω τίτλο. Σύση Χριστίδου. Ναι. Αποκάλυψε το χωρισμό τη με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Μην μου πει ότι χώρισαν και αυτό το ξέρω εγώ. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Έχουν δύο παιδάκια, κρίμα. Γιατί αλήθεια λες τώρα. Ορισμός βόμβα γράφει εδώ πέρα. Σύση Χριστίδου, Θοδωρής Μαραντίνης. Σου γράφω ότι ακριβώς λέει εδώ. Αλήθεια λες. Η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια, η Σύση Χριστίδου και ο σύζυγός της διάσημος τραγουδιστής Θοδωρής Μαραντίνης, είναι μαζί εδώ και χρόνια. Και αποτελούν ένα από τα πιο λαμπερά ευτυχισμένα ζευγάρια στις ελληνικές showbiz. Έτσι ξεκινάει το άρθρο με τον τίτλο που μας είπες. Μάλιστα. Που δείχνει να αντιμετωπίζει κανένα. Δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στο γάμο τους. Μάλιστα. Ή μήπως όχι. Έλα, παιδιά. Να σου πω πού το διάβασα. Σου πω εγώ άμα είναι clickbait ή όχι. Λοιπόν, η ίδια εσύ η Χριστίδου μέσα από την τηλεοπτική της εκπομπή. Πού κάνει εκπομπή αυτή. Η Χριστίδου. Ναι. Στο Alter δεν ξέρω. Αποκάλυψε πως το παρελθόν συγκεκριμένα. Στο Alter λέω, Χριστέ μου. Στο Open, καλέ. Στο Extra 3 που είναι. Αποκάλυψε ότι συγκεκριμένα πάρα πολλές φορές έχουν χωρίσει και τα έχουν ξαναβρει. Δεν είναι μόνο μία φορά που χωρίσαμε με τον Θοδωρή. Συνέχεια. Ανάλογα τι εννοείς χωρίσανε. Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, τσακώθηκα με τον άντρα μου προχθές και του λέω, θα φύγω. Και μου λέει, Ελληνάκι, βάλε να φάμε. Ναι. Αυτό ήταν χωρισμό σε μήνυ, ας πούμε. Ήταν όχι, του... όχι, όχι. Α, δεν ήταν. Λέει πάρα πολλές φορές και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου λέει, χωρίσαμε 2-3-4 φορές. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έφευγε από το σπίτι, ξαναερχόταν πίσω, ξαναέφευγε. Οι ορμόνες εκεί είναι μπορντοροδοκόκκινες. Αλλά γενικά είναι καλά το ζευγάρι. Είναι καλά, ρε παιδιά. Τι είδηλη είναι αυτή που βάζετε. Όπως διάβασα πριν προχθές, η Ελένη Μενεγάκη τάισε στο στόμα το Πατζόπουλο. Πού να τον ταΐσει δηλαδή. Στα μάτια. Πού τον ταΐσει τα αυτιά. Μια τρύπα για φαΐ. Δεν είχε άλλη τρύπα για φαΐ. Να μου πεις και... Τι τίτλοι είναι αυτοί, ρε παιδιά, τώρα... που βάζετε. Εντάξει, και εμείς λέμε clickbait πράγματα, αλλά όχι έτσι. Λοιπόν, ακόμα μία βόμβα, κυρίες και κύριοι, γιατί τις βόμβες εγώ τις έχω σήμερα. Δυστυχώς, Ελίνα μου, σε έχω φάει λάχανο. Συγγνώμη, έχει showbiz σε βόμβες. Καλά, αυτό που μας είπες τώρα ήταν άκυρο. Πάμε. Εγώ διαβάζω ό,τι λέω, διαβάζω. Εγώ ένα χωρισμό, δύο χωρισμούς σου είπα και έπεσα μέσα και στους δύο. Αργυρό οικονομόπουλο. Ωραία, βόμβα για τον Κώστα Καραμανλή και την Νατάσα Παεζαΐτη. Τι έγινε. Δύσκολα τα πράγματα. Χωρίσανε. Σοκάρει ο Στέφανος Χίος, κυρίες και κύριοι, να κάνουν το μακελιό. Ο Χίος το είπε. Άσε μας, ρε Γιώργο. Το πρωτοσέλιδο, βέβαια, στην εφημερίδα του ενημερώνει ότι χώρισαν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και η Νατάσα Παζαΐτη. Ναι. Ενώ λέει για τις απιστίες της Νατάσας. Εντροπή του. Εντροπή του, λέει. Λέει όσο ο Κωστάκης ίδρωνε στο κοινοβούλιο. Ίδρωνε στο κοινοβούλιο η κυρία. Η κυρία. Είναι ο ίδιος που έλεγε να κλείσουμε τους γέρους στα σπίτια τους για να μην πάνε να ψηφίσουν. Αυτό τα λέει αυτά. Τώρα σε αυτό τι να πω. Ηλικία. Ποιο. Εγώ στη γιαγιά μου έχω πει να μην πάει να ψηφίσει πάντως. Με το χείο κι εσύ δηλαδή. με το χείο. 22-2-10-62-700 κυρίες και κύριοι. Πάμε, παιδιά, έφτασε η ώρα να παίξουμε. Μία συλλαβή, πέντε λέξεις σε 15 δευτερόλεπτα. Είμαι έτοιμη, Γιώργος, για όλα. 22-2-10-62-700 επικοινωνείτε μαζί μας, δηλώνετε τη συμμετοχή σας, γιατί θέλω να μου δώσετε πέντε λέξεις σε 15 δευτερόλεπτα. Όπως θα κάνει και η Ελίνα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δω τι να σου βάλω. Είσαι έτοιμη για όλα. Για όλα. Θες μήπως να βάλουμε ένα στοίχημα μεταξύ μας. Γιώργο. Ελίνα. Πάμε. Κάτσε, παιδί μου, σε ρωτάω κάτι. Θες να βάλουμε ένα στοίχημα, λέω, μεταξύ μας. Ναι, 50 ευρώ. 50 ευρώ. Mm-hmm. Για να δω τι να σου βάλω και είναι και εύκολα. Λοιπόν. Βγάλω το λίγο να το βλέπω. Λοιπόν, Ελίνα, μου έχεις 15 δευτερόλεπτα να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από θήτα, από θήτα και ήτα. Θηρίο. Εύκολα. Θύραμα. Θυλάζω. Δρόσο. Α, το δρόσο ήσυχο. Ριοδομαστής. Έλα, έλα. Give me 50 euro, παρακαλώ, properly. Κάτσε πάρω τον άντρα μου τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Α, κατάλαβα. Πες μια λέξη. Παίρνω και πώς. Πες μια λέξη. Θήβα. Αυτό είναι πόλη, δεν πιάνει. Δεν έχει σημασία λέξη. Θυλάζω, θηλιά, θύραμα. Τα πάω όλα. Θήκη. Θήκη. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Αγγελική. Τι κάνεις. Δεν με λένε Αγγελική. Συγγνώμη. Το όνομά σου. Ιωάννα. Ιωάννα. Α, Ιωάννα, συγγνώμη, λοιπόν, θα σου πάρω παπούτσια. Ιωάννα μου, ένα ζευγάρι παπούτσια, τι νούμερο φοράς. 39. Ωπα, ακριβά τα 39. Έλα να σου πω, εσύ την Ελίνα, τι νούμερο φοράς. 40. Θα σου είναι λίγο μεγάλα. Πάτος, λοιπόν, πάτος. Θα τα βάζεις με αθλητικές κάλτσες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις 5 λέξεις, Ιωάννα μου, που ξεκινάνε από χ και ταφ. Από χτ. Χτ. Χτένα. Χτίσμα. Έλα. Χτ. Χτένα, χτίσμα. Αζέλα Δημητρίου,
Θυμάσαι, τι είπε, σαν άντρας. Χταίνει. Χταίνα, χταίνει. Έλα βρε Ιωάννα. Αχ βρε Ιωάννα μου, χτύπα σαν άντρας, δεν είπε η Άντζελα. Χτύπα. Α, ναι. Χτίνος, χτίστης, ναι, χτύπημα. Χτυποκάρδι. Χτίνος δεν είναι, χτίνος είναι. Είναι και με χ. Τι λες μόνο. Από λεξικό τσακοβρί όλες τις λέξεις, είναι και το χτες. Είναι εχθές. Κανονικά είναι εχθές, αλλά εντάξει δεν. Θα το περνά σωστό, αλλά δεν πειράζει. Βρήκαμε μόνο δύο. Δεν πειράζει, Ιωάννα μου. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα. Όντως είναι και χτίνος, παιδιά. Στόπα. Δεν βγάζει. Χτίνος είναι χτίνος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε. Καλά, εσύ. Καλά, και εμείς το ονοματάκι σου. Αγγελική. Α, εσύ είσαι Αγγελική, σε μπέρδεψα. Λοιπόν, Αγγελική μου. Αγγελική μου, έχεις 15 δευτερόλεπτα και θέλω να μου πεις 5 πάρα πολύ εύκολες λεξούλες που ξεκινάνε από πι. Καιρό. Από πρ. Καλέ, τι βάζεις στον κόσμο. Πρώτος. Ορίστε. Πώς είπε. Πρώτος. Προκτός. Προκτός. Πολύ σωστό. Πώς. Πριόνιδι. Είναι ίδιο, ναι. Πράσινο. Άλλη μία θέλω. Άλλη μία. Είπε πριόνι, πριονίδι. Εντάξει, ωραία. Είναι συνώνυμο αυτά τα. Είναι συνώνυμα αυτά τα δύο. Δεν πειράζει, πάρτο, επειδή μ' άρεσε. Επειδή μ' άρεσε και δεν μ' άσυσες, ρε παιδί μου, στον προχτό. Αγγελική μου, κέρδισες. Συγχαρητήρια, Αγγελική μου. Μείνε στη γραμμή, σα ενημερώσω με τα δωράκια σου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Υπάρχουν κάποιες συλλαβές που στις λέξεις σου έρχεται κατευθείαν. Και είναι όλα μοιάζουν μεταξύ. Δηλαδή, προχτός, πριόνιξη. Ναι. Τι σε πήγε, πριόνι, ε. Έλα, σε παρακαλώ. Πριόνο κορδέλα. Εδώ μαζί μέχρι και τις 11, στο Cafe Mornings, ο Γιώργος Καρτελιάς. Ελίνα Παπίλα. Καθημερινά με πάρα πολύ όρεξη, κέφι, αισιοδοξία και πάρα πολλά μηνύματα από εσάς, που μόνο συγκίνηση μας φέρνουν. Καλημέρα στο Χριστινάκη, στο Μαράκι, καλημέρα στη Δήμητρα, στην Δανιέλα, στο Χρήστο, στη Βάσο. Καλημέρα στον Βάιο. Καλημέρα στο Δημητράκη, στη Λίζα, στο Λικούργο, στο Γιάννη και στην Ελευθερία και στο Γιώργο. Είναι ατελείωτα τα μηνύματα, δεν ξέρω αν έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Αν προλάβω, έχουμε προλάβει να τα πούμε όλα. Παντάμε και σε όλους ταυτόχρονα. Ναι. Λοιπόν, έχετε μάθει τι έχει γίνει στο εξωτερικό και στην Κίνα. Και εγώ ετοιμαζόμουν να σου πω και το Ζούκερμπερκ τώρα. Μου πει σε λίγο. Γιατί το έπεσε στα μάτια μου τώρα και λέει: οι Κίνα βγάζουν αφίσεις με τα πρόσωπα όσων χρωστούν στο δημόσιο. Α. Και μιλάμε για γιγαντοαφίσεις, όχι τώρα μια αφισούλα. Όχι αυτά. Όχι όταν κάνουν event και κολλά σε μια τζαμαρία. Τι είχε να γίνει εδώ. Θα γίνει σφαγή εδώ πέρα. Μια γιγαντοαφίσα η οποία διακοσμεί το κέντρο της πόλης σε δύο διαφορετικά σημεία. Και έχει τη φωτογραφία του καθένα, αυτοί που έχουν στην ταυτότητα. Ταυτότητα, το ονοματεπώνυμό του. Wanted. Και πόσα χρωστάει. Ακριβώς το ποσό. Εγώ δεν χρωστάω, πάλι καλά. Η πρώτη φάση είναι, λέει, έχουν δημοσιευτεί ήδη 400 οφειλέτες. Ναι. Οι οποίοι περνάς εσύ στον δρόμο, ξαφνικά σηκώνεις το κεφάλι ψηλά και βλέπεις: α, ο Καρτελιάς χρωστάει. Για κάτσε να δω. Κάνεις και ένα story. Στην Κίνα έγινε αυτό. Στην Κίνα, παιδιά. Δεν νομίζω να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη γενικά. Οι αφίσες με αυτούς που χρωστάνε στο δημόσιο διακοσμούν και θα μένουν εκεί πέρα αναρτημένες για 15 ημέρες. Μετά θα έρθει η επόμενη φουρνιά. Εγώ, αν ήθελα να βγάλουν και εμένα, θα τους παρακαλούσαν να το κάνουν και event. Τουλάχιστον αφού θα γίνει η αφίσα, να καλέσουμε τον κόσμο κάπου, να τραγουδήσει κάποιος, να ονείνω. Του δώσε παράνοια. Εσύ, ρε παιδί μου, θα πας στο απέναντι κτίριο και θα βάλεις. Θα πληρώσω στις 15 του μήνα. Ελάτε όλοι στην εφορία. Όχι, ένα event με είσοδο 50 ευρώ το άτομο, να βγάλουμε τα χρωστούμενα και μια χαρά θα είναι όλα μετά. Συνολικά οι αφίσες έχουν μπει σε τα πρόσωπα παραπάνω από 400 άτομα, τα οποία δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμα. GDPR δεν έχουν εκεί στην Κίνα. Απαγορεύεται. Δεν ξέρω τα προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Απλά ο κόσμος από εκεί και πέρα στην Κίνα κυκλοφορεί με σκουφάκια. Full face, λέει. Φούμο! Εσύ είναι λίγο. Τώρα είναι νέο, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν μπορώ να το κρεμάσει στα μανταλάκια των άλλων. Πληρώνεις ή δεν πληρώνεις. Αν το κάνανε αυτό, ναι, δεν θα σου πληρώνανε τίποτα μετά. Τίποτα. Άμα είχαν μια πιθανότητα να πάρουν χρήματα από μένα, θα την έχαναν εκεί. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και θα έκανα και μήνυση για ψυχική οδύνη, για συκοφαντική δυσφήμιση. Πρέπει να στα πω τώρα όλα τα νομικά, περίμενε. Κρύβω ένα νομικό μέσα μου. Το ελληνικό δαιμόνιο. Συκοφαντική δυσφήμιση. Πάλε με ρε, αν μπορείς. Έχω παιδιά, τα παιδιά μου πάνε σχολείο. Τι λένε οι επώνυμοι όταν τους βγάζουν στα περιοδικά. Έχω ψυχολογικά τα παιδιά. Μπράβο, τα παιδιά μου έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μπορούν να δουν Μίκι Μάους το βράδυ. Πάνε στο σχολείο και λένε για τη μαμά και τον μπαμπά. Βέβαια. Θέλω 100 εκατομμύρια για την ψυχική μου την οδύν. Και τσάμπα σπίτι στο κέντρο. Και τα υπόλοιπα σας τα χαρίζω για τα χρωστούμενα. Έτσι. Ελληνικό δαιμόνιο. Κρέμασέ με ρε. Πάλε με ρε αν χρωστάω. Γιατί στο τέλος μας χρωστάει το κράτος μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σήμερα η θερμοκρασία φτάνει τους 11 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η συννεφιά εμουντάδα θα επικρατήσει για όλη την ημέρα. Έτσι θα πάει και τη νύχτα. Το βράδυ πέφτουμε στους 8 βαθμούς Κελσίου. Αισθητή για το σώμα μας θα είναι 6.
Ναι. Θα λέει 8 το θερμόμετρο, αλλά εμείς θα κρίνουμε περισσότερο. Με μικρές πιθανότητες βροχής. Αύριο η αυριανή ημέρα μέχρι το μεσημεράκι θα μας πάει με 10 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε μουντάδα βροχή. Μουντάδα βροχή. Αυτή η εποχή είναι και εποχή για κυνήγι. Πηγαίνουν για κυνήγι. Ανέβαινα τη Ριτσόνα προχθές. Και τι τη κυνηγώ. Και είδα κυνηγούς. Ναι. Και λέω κάτσε να θυμηθώ να ρωτήσω. Την Ελίνα. Την Ελίνα. Μήπως ξέρει τι κυνηγάνε, πάπιες, χήνες. Πού καλέ στη Ριτσόνα. Όχι, στη Ριτσόνα μπορεί να κυνηγάνε αγριογούρουνα. Έχει αγριογούρουνα στη Ριτσόνα. Έχει, έχει, έχει. Σου έχουν επιτεθεί ποτέ. Όχι, αλλά ένα βράδυ που κατέβαινα που λέτε παιδιά από το χτυπά. Ναι, ναι. Κατέβαινα από το βουνό νύχτα. Ήτανε... Μη με σκά. Ήταν 2 η ώρα τη νύχτα να ήταν. Ναι. Κατέβαινα, εγώ που λες κατέβαινα. Να είναι μεγάλη σκάλα να μένει. Τι μεγάλη, ναι, ναι, ναι. Κατέβαινα, βλέπω ένα θάμνο να κουνιέται. Οχ. Όπου κόβω ταχύτητα, λέω μην πατήσω κανένα ζωντανό τώρα και τα λοιπά, γιατί έχει πολύ αλλεπού και κουνάβει εκεί πάνω. Ήταν άνθρωπος. Ενηφίτσες, λέω. Ναι. Κόβω ταχύτητα και περνάνε κάτι αγριογουρουνάκια τόσο ώρα. Ναι. Αμπροστά από το αυτοκίνητο. Και λέω, κοίτα που είχαν δίκιο ότι έχει ο χτυπάς αγριογούρουνα. Κοίτα, πώς ήταν. Τρία μικρά περάσανε. Ναι, 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 ναι. Και έφυγα γρήγορα να μην έρθει η μάνα τώρα και γίνουμε εδώ. Νομίζω ότι είναι και δικά μου. Κοίταξε, αν είναι να έχουμε κυνήγι αυτή την εποχή στην Ελλάδα και εδώ στην Εύα, να καλέσουμε τον Ζούκερμπεργκ, γιατί ο Ζούκερμπεργκ τρώει μόνο ό,τι σκοτώνει ο ίδιος. Δεν τρώει κάτι άλλο. Αν σκοτώσει τη γυναίκα του. Λέω εγώ τώρα. Τσακώνονται και τη σφάζει. Και τη μαχαιρώνει ο ηλίθιος. Λοιπόν. Αν την κρατήσει το ψυγείο. Ο CEO του Twitter πήγε να του κάνει το τραπέζι ο CEO του Facebook. Ναι. Γιατί αυτοί τρώνε μεταξύ τους. Δηλαδή ο CEO του Twitter πάει με το CEO του Instagram και πάει λέγοντας. Τελικά, αλλά σκοτώνονται. Λοιπόν, πηγαίνει λοιπόν και τον, του δίνει, μοιράστηκε λέει, μια ιστορία ο Dorsey που είναι ο CEO του Twitter και λέει: τρώει λέει μόνο ό,τι σκοτώνει ο ίδιος. Μου έκανε το τραπέζι, λέει, με ένα κατσίκι που σκότωσε με λέιζερ. Γιατί είναι Ζούκερμπεργκ. Δεν σκοτώνει ό,τι να είναι. Έχει περάσει τεχνολογία. Α, πήγε σε τέτοιο και το χτυπήσανε με λέιζερ. Το σκότωσε με λέιζερ ο ίδιος. Όχι, εγώ αν είναι έτσι θα κάνω και εγώ το τραπέζι ο Ζούκερμπεργκ. Τι θα σου κάνω. Θα του πω, έλα εδώ άγουρι. Έλα, θα σου κάνω το τραπέζι. Θα ανέβουμε στη Ριτσόνα, θα το δώσω να του φέκει. Προχώρα, αν τολμάς. Εγώ κατά προτίμηση θα του πω όταν κατέβει θέλω προβατίνα. Εσύ σκότωσε και τσίχλες. Έχω έτοιμες στιγανιτές πατάτες. Εσύ σκότωσε και τσίχλες. Πρόβλημά σου. Και μια μέρα που λέτε, όχι μια μέρα, είναι ο Καραμήτρος. Ο Καραμήτρος είναι φαντάρος και η μητέρα του πεθαίνει. Λέει ο διοικητής, λέει ο διοικητής ο λογαγό, πήγαινε πες στον Καραμήτρο, πέθανε η μάνα του, αλλά ξέρεις, με τρόπο, μην το πεις έτσι και πάθει τίποτα. Εντάξει, λέει ο Λοχίας και φεύγει. Πάει ο Λοχίας, πάει στον Καραμήτρο και του λέει: Καραμήτρο, πέθανε η μάνα σου, πάρ' τον κάτω τον Καραμήτρο. Του το είπε με τρόπο. Τον πάνε στο νοσοκομείο, έκανε ένα μήνα να συνέλθει και την πρώτη μέρα που πάει να βγει από το νοσοκομείο πεθαίνει και ο πατέρας του. Αχ, το κακομύρι. Ο διοικητής λέει: Έλα εδώ, ρε Λοχάκε. Πήγαινε, πες στον Καραμήτρο, πέθανε ο πατέρας του. Αλλά μην τον πεις την άλλη φορά και κάτσε ένα μήνα πάνε στο νοσοκομείο. Με τρόπο, ξέρεις εσύ. Μάλιστα, διοικητά λέει και φεύγει ο Λοχίας. Ο Χλαπάτσας ήταν, ναι. Ο Λοχίας. Το επόμενο πρωί στην αναφορά, ο Λοχίας λέει: Όσοι ζουν οι πατεράδες σας, να κάνετε ένα βήμα μπροστά. Κάνουν ένα βήμα μπροστά και ακούγεται μια φωνή. Πού πας ρε Καραμήτρο. Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.